Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο, ένα εκπαιδευτικό βαρόμετρο σήμερα. Καθώς παρά τις ραγδαίες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες ομολογουμένως πάντα είναι ραγδαίες, οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, έχουμε πάρα πολλή επικαιρότητα, πάρα πολλά θέματα προς συζήτηση και πολλές αλλαγές και στον χώρο της παιδείας. Γι' αυτό λοιπόν θέλαμε σήμερα το τραπέζι στο πολιτικό βαρόμετρο να αποτελείται από εκπαιδευτικούς, από ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν τις αλλαγές, τα υπάρχοντα προβλήματα, αλλά κάνουν και την στόχευσή τους για την επόμενη χρονιά. Πάντα φυσικά όντας μέσα στα σχολεία, όντας μέσα στο θέμα κυριολεκτικότατα. Δεν θα πω περισσότερα, θα τους παρουσιάσω ευθύς αμέσως. Τέσσερις λοιπόν ομοτράπεζοι σήμερα, τέσσερις στο πάνελ μας για να καταθέσουμε προτάσεις, απόψεις και γιατί όχι λύσεις στα προβλήματα τα οποία αυτοί οι ίδιοι θα μας καταγράψουν ευθύς αμέσως. Θα τους παρουσιάσουμε λοιπόν έναν έναν, ξεκινώντας από τον κύριο Σάκη Καραγεωργίου, πρόεδρο της ΑΛΦΑ ΕΛΜΕΕΒΡΟΥ. Χαίρετε κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Όχι στο πάνελ. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τον κύριο Κώστα Σλάνογλου, πρόεδρο του Σύλλογου Δασκάλων της Αλεξανδρόπολης. Χαίρετε κύριε Σλάνογλου. Καλησπέρα. Λοιπόν, τον κύριο Παναγιώτη Τσίρτση, φυσικά πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περιοχής Σουφλίου. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Και την κυρία Νίκη Δραμανίδου, last but not least, που λένε και οι Βρετανοί, από το μέλος φυσικά του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών στο νομό. Χαίρετε κυρία Δραμανίδου. Και γραμματέας της ΑΛΦΑ ΕΛΜΕ. Σας ευχαριστώ θερμότατα και γραμματέας φυσικά της ΑΛΦΑ ΕΛΜΕ. Κύριε γυναίκα... και αναμφίβολα, αναμφίβολα. Και φυσικά υποτικά θα έπρεπε να ξεκινήσω και θα ξεκινήσω από την κυρία Δραμανίδου. Κύριε, αν μη τι άλλο, γαϊδουριά τουλάχιστον με τόσους άντρες στην παρέα. Σας ευχαριστώ όλους πραγματικά που ανταποκριθήκατε. Ξέρω ότι είναι ημέρες πραγματικά εξελίξεων, μήνες εξελίξεων και εξελίξεις οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας. Θα ξεκινήσω από εσάς, κυρία Δραμανίδου, το οφείλω. Έχουμε πραγματικά σαρωτικές αλλαγές στον χώρο της παιδείας. Ακούμε τον κύριο Φίλη από τη μία να μιλά για αλλαγές οι οποίες εξυγχρονίζουν το σχολείο και θα μιλάμε για ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα από την νέα σχολική χρονιά. Απ' την άλλη, όμως, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται υπατμών, βρίσκονται κυριολεκτικά στις επάλξεις και το ερώτημα είναι απλό. Γιατί? Τώρα, πριν έρθω, έβλεπα. Καταρχήν, σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Εμείς σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Είναι δεδομένο. Πριν έρθω, έβλεπα στο κανάλι της Βουλής, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Είναι μια από τα πρώτα πορίσματα συζητάνε. Και πραγματικά. Ήταν σαν άκουγα συζήτηση από το παρελθόν. Είναι τα πρώτα πορίσματα από τον Εθνικό Διάλογο και ουσιαστικά είναι αυτό που είπατε, ότι τάχα αλλάζει το πράγμα. Δεν αλλάζει καθόλου. Αποτελεί μία συνέχεια των προηγούμενων αλλαγών που είχαν ξεκινήσει ακόμη επί Υπουργείας της Διαμαντοπούλου, συνεχίστηκαν στην επόμενη κυβέρνηση και τώρα και αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ συνεχίζει αυτό το νέο σχολείο, όπως ακριβώς έτσι το έλεγε και το πρώτο πόρισμα. Σε αυτά τα πλαίσια, τα παλιά δηλαδή, προχωράνε αυτές οι αλλαγές. Και είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν θα μπορούσαν να είναι και διαφορετικές δηλαδή. Όταν προηγουμένως λέγαμε εδώ πέρα για το νομοσχέδιο, για τους κόφτες, γι' αυτό που ρημάζει και κόβει τη ζωή μας, όλες αυτές τις ρυθμίσεις, δεν μπορεί στο σχολείο να είναι τα πράγματα διαφορετικά. Είναι ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση των αλλαγών. Εμείς λέμε ότι θέλει το κεφάλαιο, θέλουν οι επιχειρήσεις να επιβάλλουν στο σχολείο. Εννοείται αμέσως πλην σαφώς περικοπές και στην παιδεία. Εννοείται. Τώρα πια έχει γίνει ξεκάθαρο. Η στόχευση, η πολιτική είναι αυτή που σας είπα πριν. Ένα σχολείο που θα είναι διαμορφωμένο για να εξυπηρετεί αυτές τις ανάγκες. Και τα επιμέρους δείχνουν ότι εκεί πάμε. Τι περικοπές των δαπανών πρώτα και κύρια, του προσωπικού. Εδώ μάλιστα είχαμε τον τελευταίο καιρό και πάρα πολλές κινητοποιήσεις με πρώτους τους δασκάλους και μάλιστα τους αναπληρωτές και τους νηπιαγωγούς. Περικοπές που έχουν να κάνουν και με τις ώρες διδασκαλίας. Όλα είναι σε μια λογιστική αντίληψη που λέει θα κόψω από εδώ, θα τραβήξω από εκεί, να έχω λιγότερους εκπαιδευτικούς, να έχω λιγότερες ώρες για να τα βγάλω όπως με τις δυνάμεις που έχω. Μία ανωτελεία θα ζητήσω, κυρία Δραμανίδου. Στο πρώτο μέρος θέλω τουλάχιστον μια εισαγωγική τοποθέτηση από όλους, κύριοι και κυρία. Προκειμένου να μπούμε στα επιμέρους μετά, έχουμε το ζήτημα του ολοήμερου σχολείου, έχουμε το ζήτημα το οποίο άνοιξε η κυρία Δραμανίδου, φυσικά βρίσκεται σε συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το πόρισμα ουσιαστικά που
έβγαλε αυτή η Επιτροπή Διαλόγου για την Παιδεία. Θα πω σε εσάς, κύριε Καραγεωργίου, και θα ζητήσω παρακαλώ ένα πρώτο σχόλιο. Έχουμε σαρωτικές αλλαγές. Έχουμε μία συζήτηση που διεξήχθη επί μήνες. Έχουμε το αποτέλεσμά της, το πόρισμά της, αυτό πόρισμα των 100 σελίδων υποσυζήτηση σήμερα. Τελικώς, ποια είναι η απόρρεια για τους εκπαιδευτικούς? Δεν θα συμφωνήσω μαζί, κύριε Σκέβο, ότι είναι σαρωτικές αλλαγές. Παρακαλώ. Εγώ θα έλεγα ότι εδώ και χρόνια προσπαθούμε πραγματικά, και όλοι ανεξάρτητα από τι παράταξη είναι, τι κόμμα πιστεύουν, βλέπουν καθαρά ότι η παιδεία χρειάζεται ίαση. Πρέπει να γιατρευτεί. Πρέπει και χρειάζονται ριζικές, βαθιές αλλαγές. Αυτά που άκουσα, κάποια έχουν και ώρα και ευχάριστη, είναι και θετική, σε μια θετική κατεύθυνση, αλλά όχι, είναι ότι κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι οι βαθιές τομές που θέλαμε στην παιδεία. Και χώρια ακόμα και αυτά τα θετικά στοιχεία, τα όποια θετικά στοιχεία έχουν αυτές οι 100 σελίδες, που σίγουρα θα έχουν, δεν μπορεί να είναι όλα αρνητικά. Λοιπόν, αυτά καίγονται από τη στιγμή που η ίδια κυβέρνηση δεν είναι διθυμένη να δώσει χρήματα. Δηλαδή, αλλαγές δίχως χρήματα δεν γίνονται. Παράδειγμα. Λέει μέσα πολύ ωραίο το πόρισμα ότι πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουν οι βιβλιοθήκες στη σχολεία. Και μάλιστα να γίνουν κάποιοι όμιλοι φιλαναγνωσίες και το ένα και το άλλο. Μα αυτή τη στιγμή έχουμε 1.600 βιβλιοθήκες, οι οποίες είναι κλειδωμένες. Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Να τις ανοίξει κανένας. Υπόψη αυτές οι βιβλιοθήκες φτιάχτηκαν με ένα πακτολό χρημάτων ΕΣΠΑ, κόστησαν δηλαδή πάρα πολλά. Είναι πραγματικά μεγαλύτερη στα σχολεία, αλλά είναι κλειδωμένα. Και μάλιστα είναι στο βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό. Ένα από αυτά τα ζητήματα, το ζήτημα της επέκτασης των βιβλιοθηκών, είναι και στο βραχυπρόθεσμο, ενώ φυσικά στο σχεδιασμό από τον 6ο του 16 του τρέχοντος έτους μέχρι τον Νοέμβριο. Και δείχνει κάτι άλλο τώρα. Το βασικότερο για μας, και βέβαια η ίδια η ΟΛΜΕ, έτσι και η ΟΛΜΕ και όλοι οι ΕΛΜΕ, βάζουν πρώτο θέμα τους διορισμούς. Δηλαδή, προκειμένου να γίνουν όποιες αλλαγές θέλει η κυβέρνηση, έτσι, ή γενικότερα η Βουλή, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχουν τα άτομα τα οποία θα υλοποιήσουν αυτές τις αλλαγές. Όταν ξεκινάμε με τέτοια κενά, όταν ξεκινάμε, πέρσι πήραμε 24.000 ελληνικοί. Και φέτος, μάλλον, θα γίνει, και για την επόμενη χρονιά θα γίνει το ίδιο, αν κρίνουμε. Δείτε, φέτος, όχι, δεν είναι το ακριβώς, δυστυχώς. Ενώ πέρσι πήραμε 24.000 ελληνικοί, ήταν λίγο μπροστοβαρές το ΕΣΠΑ και γύρω στα 3.500-4.000 ήταν μέσω ΕΣΠΑ. Αυτοί φέτος θα κοπούνε. Φέτος αναγκαστικά θα πάρουμε λιγότερους. Συν από εμάς που έχουμε δευτεροβάθμια, από ό,τι ξέρω, βγαίνουν γύρω στα 1.100 άτομα σε σύνταξη. Δηλαδή, πώς θα λειτουργήσουμε τα σχολεία. Είπε ο κ. Φίλης ότι πραγματικά στο Σεπτέμβριο θα ανοίξουν όλοι, θα είναι στις θέσεις τους και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά με λιγότερους καθηγητές, με λιγότερους εκπαιδευτικούς. Μήπως τελικά κάποιες αλλαγές πάνε να κλείσουν, όχι να λύσουν προβλήματα στην παιδεία, αλλά απλώς να χαρτογραφήσουν ένα νέο τοπίο στο οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει η εκπαίδευση με τα λιγότερα. Γιατί ακριβώς χρειάζονται οι αλλαγές και η παιδεία δαπάνες. Αύξηση δαπάνων. Όχι να δώσουν χρήμα στους εκπαιδευτικούς, που και αυτά νομίζω ότι ήρθε και ο καιρός μας. Λοιπόν, χρόνια τώρα, μια δεκαετία είμαστε πραγματικά καθυλωμένοι εκεί, όχι μόνο καθυλωμένοι, χάσαμε. Έτσι σχεδόν το 35% του μισθού μας. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, χρειάζονται χρήματα για τις δομές. Αλλάζω σημαίνει νέες δομές. Αυτές οι δομές δεν χρειάζονται χρήματα. Το ερώτημα σας φαντάζομαι είναι ρητορικό, έτσι. Γιατί υποθέτω ότι δεν είναι ερώτημα σε μένα. Και από αυτό έπρεπε να ξεκινήσουν οι επιτροπές. Σας ανέφερα προηγουμένως και τον αριθμό διορισμού που είπε ο κ. Φίλης, γιατί ερωτώμενος προημερών είπε ότι δεν θα έχουμε μόνιμους διορισμούς, διότι δεν προλαβαίνουμε και τον ΑΣΕΠ, αλλά ο αριθμός των αναπληρωτών θα είναι ίδιος με τις προηγούμενες χρονιάς. Δεν μένει παρά να το δούμε αν θα υλοποιηθεί, αναμφίβολα. Μα τα χρήματα του έσπερα συγκεκριμένα. Και είναι σαφώς λιγότερα από ό,τι ήταν πέρσι. Και ξαναεπαναλαμβάνω, ήταν τουλάχιστον γύρω στις 9 με 10.000 αναπληρωτές οι οποίοι δουλεύουν με χρήματα του ΕΣΠΑ. Από αυτή τη στιγμή και παραπάνω. Φέρνει τα βιβλία λιγότερο. Πώ θα τα εξασφαλίσει. Μακάρι να βάλει πραγματικά από τα κρατικά κονδύλια. Αλλά εμείς δεν το βλέπουμε αυτό. Αν είχε πραγματικά να βάλει τα κρατικά κονδύλια, θα έκανε και διορισμούς. Οι οποίοι θα είναι μηδενικοί. Θα διορίσουμε και το 480 σε εμάς οι επιτυχώντες του ΑΣΕΠ του 2008 και κάποιοι άλλοι που έχουν αποφάσει δικαστικές. Γύρω στα 500 άτομα δηλαδή. Με αυτά θα πάμε μπροστά. Λοιπόν, να περάσω σας, κύριε Σλάνο, το ερώτημα δεν μπορεί να είναι διαφορετικό. Άνοιξε ο κύριος Καραγεωργίου, συνεχίζοντας το πιάντος του κουβάρι, ουσιαστικά από εκεί το άφησε, κύριε Δραμανίδο, το ζήτημα των διορισμών και ρωτώ πώς αντιλαμβάνεστε εσείς το πρόβλημα μέσω του δασκάλου, μέσω του συλλόγου των δασκάλων της Αλεξανδρόπολης και πώς βλέπετε να πορεύεται η όποια προσπάθεια επίλυση των προβλημάτων. Πρώτα να κάνω μια διευκρίνηση. Παρακαλώ. Δεν είναι δασκάλων, είναι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πλέον. Μάλλον θα έλεγα ότι είναι πολύ τιμητικό να είσαι δάσκαλος, ό,τι ειδικότητα και να είσαι, αλλά είμαστε πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαιδευτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τιμητικό σκεπτόμενος. Μου αρέσει, έτσι, ξέρετε, λοιπόν. Ο όρος δάσκαλος. Ωραία, λοιπόν. Ο άνθρωπος με τα λαμπαδέντη γνώση νομίζω ότι μόνο τιμητικό είναι και ειδικά στην εποχή μας εκλείπουν τέτοιοι άνθρωποι. Σωστά. Να το αλλάξουμε στο σούπερ. Σωστά. Παρακαλώ. Λοιπόν, να συνεχίσω κι εγώ, έλα. Να πάρω μια και έδωσε τη συνέχεια ο Σάκης, να πάρω κι εγώ
τη συνέχεια από αυτά που είπε και να πω ότι θεωρώ ότι όπως το εξέφρασε, με μια άλλη οπτική ματιά, να πω αλλιώς, γίνονται αλλαγές. Κατά την δική μας άποψη, γίνονται αλλαγές προς το χειρότερο. Ή να το πω καλύτερα, γίνονται αλλαγές χωρίς να υπάρχει στόχευση, χωρίς να υπάρχει στρατηγικός στόχος. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε μέσα από αυτά τα μέτρα, εμείς το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον αν μιλάμε για αυτή την κυβέρνηση, αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι γίνονται στο ποδάρι. Είναι καθαρά, πολύ σωστά είπε η Νίκη, λογιστικές αλλαγές. Τι μας βολεύει για φέτος, δεν μας βολεύει, δεν μπορώ να διορίσω, παρόλο που το έχω υποσχεθεί, δεν μπορώ να διορίσω τόσους αναπληρωτές, παρόλο που το υπόσχομαι σήμερα, κατά τη δική μας άποψη. Άρα κάτι πρέπει να κάνω. Τι πρέπει να κάνω, αντί να βοηθήσω, να διορίσω και να καλύψω τα κενά, εξαφανίζω τα κενά. Είναι πολύ απλά, συρρυκνώνω τα κενά. Έτσι μια πολύ γενική και πολύ συνοπτική εικόνα. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει ένα στρατηγικό στόχος. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε να κάνουμε καλύτερη την παιδεία. Να καθίσουμε να στρωθούμε κάτω, να βάλουμε το μυαλό μας, να βάλουμε την κουβέντα και να αποφασίσουμε τι τέλος πάντων θέλουμε, τι σχολείο θέλουμε. Δεν το έχουμε κάνει αυτό. Δεν το έχουμε δει. Κατά δεύτερον, υπάρχει μια τεράστια καχυποψία από όλους τους εκπαιδευτικούς, διότι αυτά που ανακοινώνει ο Υπουργός τη μια μέρα, μέσα σε ένα μήνα τα ανατρέπει ο ίδιος με τελείως αντίθετες κινήσεις. Δηλαδή, θα σας θυμίσω τον Εθνικό Διάλογο, θα σας θυμίσω τους 20.000 διορισμούς, μόνιμους διορισμούς. Τώρα είπατε ότι ανακοίνωσε ότι θα κάνει τους ίδιους διορισμούς στους αναπληρωτές, πράγμα που κατά τη δική μας εκτίμηση είναι αδύνατο, διότι μεταφέρω τα λόγια του Υφυπουργού, ότι πέρυσι χρειάστηκαν 190 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ χρησιμοποίησαν για να διορίσουν τους 24.000 αναπληρωτές, ένα κομμάτι τεράστιο από αυτούς τους 24.000, περίπου στο 60%, και για τα επόμενα 4 χρόνια έχουν μείνει 160 εκατομμύρια. Από πότε λοιπόν, πώς θα γίνουν οι 20.000 διορισμοί, οι 24 και φέτος? Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι διορισμοί θα πέσουν στο 1 πέμπτο των αναπληρωτών, μιλάω. Λοιπόν, στο 1 πέμπτο, γιατί άμα βάλεις κάτω, οι αριθμοί δεν λένε ψέματα, κάνεις τη διαίρεση, θα βγει 1 πέμπτο. 1/4 ψέματα. 1/4 των διορισμών των φετινών. Πώς θα το κάνει, εκτός αν βάλει το χέρι στη τσέπη και θα δώσει από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πράγμα που έχει να το κάνει χρόνια. Πάντως διάβασα και για μόνιμους διορισμούς από το 2017 και μετά, βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο. Ετοιμαζόμαστε, είμαστε όλοι χαρούμενοι γιατί ετοιμαζόμαστε για την ανάπτυξη. Μόλις έρθει η ανάπτυξη και εμείς θα χαρούμε διότι θα υπάρχουν. Η ανάσταση έφυγε πάντως. Ναι, ναι. Ελάτε κύριε Τσίρτσε, ελάτε. Ο λόγος εσάς, η ανάσταση έφυγε, λέτε. Της οικονομίας που ακούσαμε. Της οικονομίας, ελάτε. Θα πάρω αφορμή από τον Κώστα τον Ασλάνογλου και θα πω ότι υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός. Θα διαφωνήσω δηλαδή όσον αφορά το ότι δεν υπάρχει που είπε ο Κώστας. Βέβαια το είπε για την εκπαίδευση αυτή καθε αυτή. Όμως στρατηγικός σχεδιασμός για το οικονομικό επιτελείο και για την κυβέρνηση υπάρχει. Και ο σχεδιασμός αυτός είναι η εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού εις βάρος της παιδείας. Και αν θέλετε να το γενικεύσω, των δύο κοινωνικών αγαθών που είναι η υγεία και η παιδεία, και πλέον μιλάμε για είδος προς εξαφάνιση. Αυτά τα δύο κοινωνικά αγαθά που κερδίθηκαν με αγώνες από προγενέστερες γενιές πολιτών, πλέον είναι είδος προς εξαφάνιση. Και η παιδεία και η υγεία. Και οποιοδήποτε έχει αμφιβολία, τον προκαλούμε να έρθει σε ένα σχολείο, τον προκαλούμε να πάμε μαζί σε ένα νοσοκομείο, σε ένα κέντρο υγείας. Οι δύο κοινωνικά αγαθά χάθηκαν, τέλος. Και χάνονται και με αυτές τις ρυθμίσεις λοιπόν όσον αφορά την εκπαίδευση που φέρνει ο κύριος Υπουργός μέσα σε λίγους μήνες. Το δεύτερο, στην πρώτη μου τοποθέτηση, υπάρχει μια γενική αρχή που πλέον όταν θα ακούμε ξεκινάει εθνικός διάλογος για την παιδεία, ξέρουμε ότι από πίσω δεν υπάρχει τίποτα με προοπτική και με ορίζοντα σωστό. Ο κάθε υπουργός τόσες φορές με τόσες κυβερνήσεις που περάσαν και τα καλά και τα κακά χρόνια, όταν ακούγαμε εθνικό διάλογο για την παιδεία, στην τελική αυτούς που ασχολούνται καθημερινά με την παιδεία, που είναι οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς, κανένας δεν τους έχει ρωτήσει ή όταν τους ρώτησε δεν τους εξέλαβε υπόψη του σοβαρά. Αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Τσίρτζη, γιατί μίλησα με την κυρία Γιαννάτου τηλεφωνικά στην απογευματινή εκπομπή στην ώρα εχμή. Συζητήσαμε και μου είπε ότι ξέρετε κάτι, εκπαιδευτικοί δεν προσκληθήκαμε στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία. Εδώ ακριβώς θα ήθελα να σταθούμε. Ήταν η αμέσως επόμενη παρατήρηση που δεν έκανα.
Και όχι μόνο στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία δεν προσκλήθηκα. Θα σας σημειώσω ότι και για την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή, τους πρώτους μήνες όταν ξεκίνησε παράλληλα με το διάλογο, δεν είχε κληθεί η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, οι δύο ομοσπονδίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης όμως υπάρχει ένας ειδικός κανόνας. Το ότι ναι, μεν πλέον πρέπει να τρομάζουμε όταν ακούμε κάποιον υπουργό να λέει για εθνικό διάλογο παιδείας, απ' την άλλη όμως υπάρχει ο ειδικός κανόνας του συγκεκριμένου υπουργού, του συγκεκριμένου διαλόγου για την παιδεία που έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται, που πραγματικά, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας κύριε Σκέβα, κάνει σαρωτικές αλλαγές στην εκπαίδευση προς το χειρότερο. Διότι μιλάμε τουλάχιστον για την πρωτοβάθμια που εκπροσωπούμε, εγώ και ο Κώστας ως Λάνογλου, ανατρέπεται η λειτουργία του νηπιαγωγείου και του ολοήμερου νηπιαγωγείου, ανατρέπεται η λειτουργία του δημοτικού σχολείου και του ολοήμερου δημοτικού σχολείου, χωρίς να υπάρχει χωρίς να έχει γίνει καμία επιστημονική μελέτη, χωρίς να έχει γίνει καμία έρευνα, χωρίς να έχουν ερωτηθεί οι άμεσα αρμόδιοι. Λοιπόν, δεν γίνονται σαρωτικές αλλαγές. Και να πω κάτι, αν ήταν προς το καλύτερο, χαλάλ, και θα συμφωνούσαμε. Αλλά δυστυχώς, ό,τι είχε χτιστεί τα τελευταία 10-15 χρόνια σε αντισταθμιστικές δομές, σε υποστηρικτικές δομές και ενισχυτικές δομές στο ελληνικό δημοτικό σχολείο και ελληνικό νηπιαγωγείο, αυτά τα ξεχνάμε. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος και κλείνω με αυτό. Μιλάμε για τα τμήματα ενισχυτικής δασκαλίας, για τα τμήματα ένταξης, για την παράλληλη δασκαλία, για τα τμήματα υποδοχής που ήταν για παιδιά μεταναστών και ξένων, και για τα δύο ολοήμερα σχολεία, νηπιαγωγείο και δημοτικό. Αυτά λοιπόν μέσα σε λίγους μήνες καταργούνται. Ας βγάλει ο καθένας το συμπέρασμά του και γι' αυτό θέλουμε και τους γονείς δίπλα μας. Το ζήτημα του ολοημέρου θα το θίξουμε στο επόμενο μέρος εκπομπής και θα ήθελα να σταθούμε ιδιαίτερα σε αυτό. Να πάω σε εσάς, κυρία Δραμανίδου. Άνοιξε πριν ο κύριος Καραγεωργίου το ζήτημα που θέτει ουσιαστικά το πόρισμα με τις αλλαγές σε βραχυπρόθεσμο, μέσο πρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Είπε ο κύριος Σύριτσης επίσης ότι όταν ακούμε εθνικό διάλογο για την παιδεία, δεν είμαστε πεπισμένοι ότι δεν πάει να γίνει κάτι καλό. Τελικώς αυτός ο σχεδιασμός σε αυτά τα τρία πλαίσια, το βραχυπρόθεσμο, το μέσο πρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο, μπορεί να υλοποιηθεί, γιατί είναι πράγματι παραδεδεγμένη αλήθεια ότι κάθε ηγεσία που αλλάζει, κάθε υπουργός που αλλάζει, φέρνει τις δικές του αλλαγές στην παιδεία. Λοιπόν, δεν φέρνει τις δικές του αλλαγές. Το είπα πριν, αλλά χαθήκαμε στο στρατηγικό στόχο προηγούμενα. Στρατηγικό στόχο έχει και αυτός ο Εθνικός Διάλογος και αυτή η κυβέρνηση, όπως είχαν και οι προηγούμενες και τον περιέγραψα στην αρχή. Αυτό είπα στην αρχή. Είναι επιλογές. Πρώτα και κύρια του ΟΣΑ, που κρίνει και αξιολογεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, έχει καταλήξει σε κάποια πράγματα που πρέπει να ακολουθηθούν και τώρα πρόσφατα έγινε και άλλη επαναξιολόγηση και επανακαθορίστηκαν στόχοι. Ο ΟΣΑ λοιπόν, Ευρωπαϊκή Ένωση, καθορίζουν το τι θα γίνει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι κυβερνήσεις που περάσανε τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, εφαρμόζουν αυτά τα πράγματα. Και έχουν λοιπόν κοινό στρατηγικό στόχο που θέλουν ένα διαφορετικό σχολείο. Το είπα πριν, να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου. Ποιες είναι αυτές? Ο μαθητής να είναι ή μη μαθής, ή μη καταρτιζόμενος, ευέλικτος, να αλλάζει πολλές δουλειές και βασικά να είναι πάυτινος. Αυτό τους ενδιαφέρει να βγάλουν. Και γι' αυτό ρίχνουν και το διαλύουν μορφωτικά το σχολείο, γιατί εμείς αυτό πιστεύουμε, ότι διαλύουν μορφωτικά το σχολείο για να διαλύσουν μεθαύριο και τα εργασιακά δικαιώματα. Ο Εθνικός Διάλογος τώρα πάντα ήταν, όχι μόνο τώρα επί αυτής της κυβέρνησης, πάντα ήταν Εθνικός Διάλογος για να κερδίσει τη συνένεση των εκπαιδευτικών, των γονιών και όλων των εμπλεκόμενων με την παιδεία, με την εκπαίδευση. Δεν είναι άσχετοι όλοι αυτοί που μετέχουν στις επιτροπές ή στις κυβερνήσεις ή οι υπουργοί. Δεν ήταν, πώς να πω, ούτε άσχετοι, ούτε με προχειρότητα, ούτε τίποτα. Μεθοδευμένα και στοχευμένα λειτουργούν τόσα χρόνια. Ναι, αλλά εμάς μας άκουσαν. Εμάς δεν θέλουν να μας ακούσουν. Ξέρουν πολύ καλά τα προβλήματα. Αν θέλαν να δώσουν λύσεις στη λογική που τα λέμε εμείς, στη λογική του να λυθούν, να μάθουν γράμματα τα παιδιά, να εξυγχρονιστούν τα σχολεία, οι υποδομές, τα εργαστήρια, τα χίλια δυο, ξέραν πολύ καλά τι έπρεπε να κάνουν. Δεν θέλουν αυτό όμως. Θέλουν ένα σχολείο φτηνότερο, αποκεντρωμένο και αυτόνομο. Μην το ξεχνάμε. Το αποκεντρωμένο σημαίνει Δήμος. Ο Δήμος να κόψει το λαιμό του να βρει λεφτά πια,
είτε από τους γονείς είτε από χορηγούς, να έχει αυτόνομη λειτουργία το σχολείο. Αυτόνομη δηλαδή. Και... Μιλάτε για τη διοικητική αυτονομία, αυτό περιλαμβάνεται. Όχι, και οικονομική. Και οικονομική. Αυτό περιλαμβάνεται στο μεσοπρόθεσμο αρχικά. Και διαφοροποιημένο έτσι. Πρόγραμμα. Θα ήθελα παρακαλώ από όλους και θα επιστρέψω εσάς, κύριε Καραγεωργίου. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο διαβάζοντας και εγώ το πόρισμα και τις αλλαγές που προβλέπει. Στάθηκα ιδιαίτερα σε αυτό, στις προτάσεις για το μακροπρόθεσμο και τη μακροπρόθεσμη υλοποίηση, και την έχω εδώ μπροστά μου, γράφει πως εντάσσονται η ενίσχυση της διοικητικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων. Πώς μεταφράζεται αυτό, και μιλώ και πάντα για να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές, όταν μιλούμε για τη μεσοπρόθεσμη υλοποίηση βάσει του πορίσματος, μιλούμε για την περίοδο από τον 12ο, το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, μέχρι τον 5ο, τον Μάιο του 2018. Τι σημαίνει ενίσχυση της διοικητικής αυτονομίας σχολικών μονάδων και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη? Αυτό θα πρέπει να απαντήσουν αυτοί που το γράψαν. Ναι, αναφίβολα. Όχι, πώς αυτό. Εγώ θα σε πάω που κατανοώ εγώ. Αυτό ακριβώς θέλω. Γι' αυτό που καταλαβαίνετε πώς το εξηγήσω εγώ. Και οι υπόλοιποι. Και να σου πει κάτι άλλο. Το πόρισμα του έργου είναι 100 σελίδες είναι για το 400. 100 σελίδες με 5 είναι. Λοιπόν, είναι ένα πόρισμα που σας λέω. Μπορεί να έχει και τα θετικά του. Δεν είναι, εγώ δεν τα βλέπω έτσι ότι είναι όλα μαύρα χάλια. Έχει και θετικές πολύ ωραίες απόψεις όπως και παλιότερα. Και άλλοι υπουργοί. Και σε άλλους διαλόγους υπήρχαν πολύ ωραία και ζεστά και καλά πράγματα για την παιδεία. Τα οποία όμως κάηκαν έτσι γιατί ακριβώς ήταν, θα λέγαμε, το περίβλημα, ήταν το ρετουσάρισμα πάνω σε άλλες στοχεύσεις και άλλες στρατηγικές. Λοιπόν, έτσι είναι και εδώ πέρα τώρα. Μιλάει για μια αυτονομία. Έτσι, ποιος δεν θέλει πρέπει να είναι στο σχολείο, να μπορεί ένα σχολείο να λειτουργεί, έτσι, να έχει και μια ελευθερία αυτοδιαχείρισης, να προκόψει, να κάνει 5 πραγματάκια, να μην είμαστε μια ζωή κλεισαρισμένοι μέσα σε κουτάκια. Αυτό το πράγμα είναι αυτό που επικαλούν και δημοκρατικό σχολείο, αυτό το πράγμα δεν είναι. Έτσι. Τώρα αυτό όμως για να υλοποιηθεί, έτσι, χρειάζονται θέσμοι, χρειάζονται δομές και χρειάζονται και χρήματα για να φτιάχνει όλο αυτό το πράγμα. Έτσι προβλέπεται. Και βλέπω ότι σε όλες τις 100 προτάσεις που έχουμε στις 100 σελίδες αυτές, πουθενά δεν υπάρχει αναφορά στο χρηματικό ποσό. Ότι αυτό το πράγμα που θα κάνουμε κοστίζει τόσο. Αυτό μιλάνε είναι, παράδειγμα αυτό για το γυμνάσιο, κάτι που σας λέω. Κάτι πολύ που φαίνεται και φαντάζεται εύκολο και ωραίο. Πολύ. Και μάλιστα το είχε θέσει εδώ πέρα και ο κ. Λιάκος που το είχαμε φέρει. Λοιπόν, τι είπε ο κ. Λιάκος, ρε παιδιά, πώς σας φαίνεται λέει, να κάνουμε το γυμνάσιο αντί για να είναι τρεις τάξεις να γίνει τετρατάξιο και να γίνουν 2 χρόνια. Είναι πραγματικά ένα σκεπτικό, είναι μια θέση που πολλά χρόνια και πολύ κριτική έχουν κουβεντιάσει και το βλέπουν θετικά. Αυτό το απλό πράγμα όμως, για να υλοποιηθεί, το απλό πράγμα. Ότι το γυμνάσιο θα γίνει 4 τάξεις και το λύκειο 2 τάξεις. Αυτή η αλλαγή για να γίνει, για να δρομολογηθεί, χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα και δεύτερον και πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Φανταστείτε, πού θα βρουν άλλες 5 θέσεις παραδείγματος κάθε γυμνάσιο για να πάρει μια ακόμα τάξη πλέον. Πώς θα λέγεται πρέπει να καταργηθούν. Οι ανατροπές που γίνονται. Αυτό το εύκολο που παρουσιάζεται. Και βέβαια μέσα στο πόρισμα βλέπουμε να παρουσιάζονται μια σειρά από θέσεις που όμως δεν είναι υλοποιήσιμες. Όχι μόνο τώρα υπάρχει πρόθεσμα, ούτε καν προπρόθεσμα. Συνεπώς μένουν έτσι. Γιατί καίγονται, λέω, και κάποια τα οποία είναι σε μια θετική κατεύθυνση. Όχι, ξέρετε, η παρατήρησή σας, κύριε Καραγεωργίου, είναι σωστή. Πράγματι, βλέπω και διαβάζω μέσα και πραγματικά θετικές προτάσεις. Προτάσεις, όπως είπατε προηγουμένως, από μόνο σας θίξατε το ζήτημα των βιβλιοθηκών. Αλλά λέτε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Συμφωνώ. Καθιέρωση επιστοποίησης γλωσσομάθειας. Διαβάζω εδώ για την αναδιαμόρφωση της ύλης στα υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια. Υπάρχουν δηλαδή κινήσεις που. Εγώ τουλάχιστον ερμηνεύοντάς σας βλέπω να οδηγούν τέλος πάντων την παιδεία κάπου θετικότερα. Αλλά δεν ξέρω στην πράξη και αυτή την απάντηση θέλω από σας και να δω πώς εσείς το ερμηνεύετε. Τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές σε όλα τα επίπεδα από το βραχυπρόθεσμο μέχρι το μακροπρόθεσμο. Και θέλω, κύριε Σλάνογλου, να περάσω σε εσάς και να ρωτήσω ακριβώς το ερώτημα. Θα είναι το ίδιο τουλάχιστον αυτό το ερώτημα και στους τέσσερις. Πώς εσείς αντιλαμβάνεστε και τι μπορεί να σημαίνει αυτή η ενίσχυση της παιδαγωγικής αρχικά, της διοικητικής. Και της διοικητικής αργότερα αυτονομίας των σχολείων. Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω με την Νίκη ως ένα μεγάλο βαθμό. Με ποια έννοια. Όπως το βιώνω σήμερα το σχολείο, νομίζω το μόνο που έχει περιθώριο για να πούμε ότι έχει μία αυτονομία είναι στο διοικητικό κομμάτι, εφόσον πιάσαμε αυτό. Υπάρχει ένα πλαίσιο νομικό μέσα στο οποίο κινείται. Εγώ θεωρώ ότι έχει αυτονομία αυτή τη στιγμή το σχολείο. Είναι ένα δημοκρατικό σχολείο, διότι ξέρετε, μπορεί να έχει ένα διευθυντή, αλλά έχει ένα σύλλογο διδασκόντων που συναποφασίζουν. Ο όργανο διοίκησης του σχολείου δεν είναι ο διευθυντής μόνος του. Είναι ο σύλλογος διδασκόντων. Αποφασίζουν μαζί. Δηλαδή, μιλάμε για ένα δημοκρατικό σχολείο αυτή τη στιγμή. Και μπορούν να αποφασίσουν ό,τι νομίζουν μέσα στα πλαίσια του νόμου. Δηλαδή, τι εννοούν όταν λένε διοικητικό. Διοικητικό. Αυτά που δεν μπορεί να κάνει το σχολείο τώρα είναι τι. Μια σχολική μονάδα. Είναι να διορίσει
να προσλάβει, έτσι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι να κάνει πράγματα παράτυπα ή παράνομα, που έτσι κι αλλιώς και να γίνει αυτόνομο δεν μπορεί να τα κάνει. Και πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, το οικονομικό. Να ψάξει να βρει οικονομικές χορηγίες. Έτσι. Διότι εγώ φοβάμαι πάρα πολύ ότι αυτή η αυτονομία η διοικητική θα μας οδηγήσει στην υποτιθέμενη οικονομική αυτονομία, η οποία θα λέει, παιδιά, σας δίνω το ελάχιστο, είναι κάτι σαν την Εθνική Σύνταξη, θα πάρετε το ελάχιστο και από εκεί και πέρα βρείτε να βρείτε τα υπόλοιπα. Πώς θα τα βρείτε, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι μια αγορά που στεράζει. Έτσι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το σχολείο που φτιάχτηκε και λειτουργεί με τα προεδρικά διατάγματα εδώ και 15-20 χρόνια, έχει μια αυτονομία αρκετή. Σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον που το αναλογεί. Υπάρχουν μικροδιαφορές και μικροπράγματα που πρέπει να διορθωθούν, όπως υπάρχει η λεγόμενη πολυνομία, η οποία είναι τεράστια, ας πούμε, και χάνεται ο καθένας. Να σας περιγράψω το εξής. Πολύ σωστά η Μποσάκης. Αν δεν μπουν χρήματα στην όλη υπόθεση, εμείς θα τα βλέπουμε με καχυποψία. Ο Εθνικός Διάλογος, πολύ σωστά είπε ο Παναγιώτης, κάνω μια αναδρομή σε όλα. Παιδιά, φυλαχτείτε όταν ακούμε Εθνικό Διάλογο. Παιδιά, φυλαχτείτε, διότι οι στόχοι είναι άλλοι. Δεν είναι αυτό που λένε ακριβώς, που ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο για τον Εθνικό Διάλογο να βελτιώσουν την παιδεία, ακριβώς το αντίθετο συνέβη. Εδώ υπήρχε μεσούστης του Εθνικού Διαλόγου, παίρνονταν αποφάσεις. Πώς να εμπιστευτείς ένα συνομιλητή όταν κάνει τέτοια πράγματα? Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή τα σωματεία, τα συνδικάτα δεν μπορούν να τα εμπιστευτούν αυτά. Λοιπόν, θεωρώ ότι εννοείται ότι μέσα σε ένα κείμενο 100 σελίδων, η οποία προέκυψε μέσα από μια κουβέντα, έστω και με άλλη στόχευση, πολύ σωστά είπε η Νίκη, θα το εξηγήσω, θα μου δώσετε λίγο χρόνο να πω μια κουβέντα γι' αυτό, θα υπάρχουν και θετικά, δεν μπορεί να μην υπάρχουν θετικά σημεία, αν είναι δυνατόν, αλλά εμείς είμαστε καχύποπτοι και δεν πιστεύουμε ότι αυτά έχουν στόχο να υλοποιηθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον που προβλέπουν, αλλά κρύβουν κάτι από πίσω. Πάντως βάλατε ένα σκέλος το οποίο ακούγεται λίγο τρομακτικό και ενδεχομένως να προκαλέσει ρίσκα και προβλήματα. Είπατε προηγουμένως για οικονομική αυτονομία. Διάβασα για παιδαγωγική, για διοικητική, το ζήτημα της οικονομικής αυτονομίας και αν αυτή σχεδιάζεται και τι θα σημαίνει, ναι. Αυτό λίγο το ενδεχόμενο... Το έχουμε ακούσει, αυτό το ανέφερα, γιατί το έχουμε ακούσει από τα χείλη... Όχι, δεν τα ακούγεται από μένα και από τον Παναγιώτη και τον Σάγη. Ακούγεται από τους υπουργούς και τους υφυπουργούς και τους γενικούς γραμματείς. Ναι, λοιπόν, όταν ο Κόφτης θα έρθει το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και θα κάνει περικοπές, θα σου πει «Δεν σου δίνω». Σου δίνω τόσα για να λειτουργήσεις. Βρες τη λύση για να έχεις πετρέλαιο, για να έχεις γραφική ύλη, για να πληρώσεις τι άλλο μπορείς να πληρώσεις. Πού θα πάνε οι διευθυντές των σχολείων? Θα πάνε στο Δήμο. Ο Δήμος, υπάρχουν και πολλοί δήμαρχοι που εδώ και χρόνια λένε ότι θέλουμε, δώσε μας το δικαίωμα της τοπικής φορολογίας. Ο Κοσμάκης θα το πληρώσει πάλι αυτό. Την αυτονομία, την οικονομική του σχολείου. Ή θα ψάχνει να βρει χορηγούς. Και βέβαια, εδώ επειδή μπαίνει και άλλο κεφάλαιο, και ο εκπαιδευτικός θα είναι καλός όταν θα μπορεί να εξασφαλίσει τις συνεργασίες για προσπορισμό χρημάτων. Εκπαιδευτικός διαφημιστής, πρώτη φορά το ακούω. Φυσικά, γιατί η στόχευση είναι ο διευθυντής να είναι μάνατζερ πια, εξωτερικός συνεργάτης, να μπαίνει. Δεν θα είναι. Αυτά έχουν συζητηθεί, προωθούνται. Κοιτάξτε, υπάρχει το μοντέλο. Δεν υπάρχουν αυτές τις προτάσεις. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, έχουν συζητηθεί. Τώρα δεν υπάρχουν. Και η διοικητική αυτονομία, Νίκη, συγγνώμη. Εγώ ήθελα να πω κάτι. Είναι έτοιμα το κλάδο μας εδώ και χρόνια. Τι ζητούσαμε δηλαδή? Ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή να υπάρχει αυτονομία. Παράδειγμα, το φέρω να γίνεται εδώ, προχθές μαζί. Και με αυτό να βάλουμε μια νοοτελεία, πρέπει να πάω σε Μπρεκελάτη, κύριε Καραγεωργίου. Προχθές. Έτσι. Μέχρι τώρα τα σχολεία τι λέγανε? Ότι εγώ, σαν σχολείο, έχω 30-35 εκπαιδευτικούς που με τα οποία λειτουργώ το σχολείο αυτό. Και στην αρχή τι γινόταν? Παίρνει την πρώτη ανάθεση ο εκπαιδευτικός, μετά την δεύτερη ανάθεση, κοιτάω να κρατήσω έναν αριθμό εκπαιδευτικών για να λειτουργεί το σχολείο. Αυτό σημαίνει μια διοικητική αυτονομία. Να μπορεί πραγματικά να μπορεί να αποφασίσει για τον τρόπο λειτουργία του σχολείου. Έρχεται τώρα ένα χαρτί από το Υπουργείο και λέει ότι προχθές μας ήρθε. Προχθές μας ήρθε και λέει τι. Προσέξτε, ότι οι ειδικότητες θα παίρνουν πρώτα την πρώτη ανάθεση. Έτσι. Και θα αφήνουν τη δεύτερη ανάθεση. Γιατί ακριβώς τι σκέφτεται? Ότι το Σεπτέμβριο θα πάρει ένα καθηγητή, επειδή δεν φτάνουν για παντού και θα πρέπει να πιάσει σε 5 σχολεία και θα πρέπει να δεξιά, αριστερά. Εκεί χάνεται η αυτονομία αυτή, η διοικητική που λέμε. Εξορισμό δηλαδή, όμως, Ρεσάκη, χάνεται. Δηλαδή, αυτό που λένε, το είπε και ο ίδιος. Αυτό που βάλανε μέσα στην πρόταση το αναιρούν το ίδιο με υπουργική απόφαση.
Αλλά από την άλλη ήταν ετοιματικό μας. Δηλαδή, δεν μιλάει για οικονομική. Τα σχολεία αυτονομία που έχουν κάποιους εκπαιδευτικούς θα μπορούν να λειτουργούν και να διοικούν και τα άλλα που δεν έχουν θα κλείσουν. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, παιδιά. Αυτό τώρα η μόνη περίπτωση παρακαλώ, που αναφέρει. Πρέπει να σας ζητήσω ναι, μια ανωτελεία, κύριε Ασλανάκου, σε όλους. Μια ανωτελεία, κυρίες και κύριοι, αφήνουμε την κουβέντα. Πιάνω την κουβέντα ακριβώς από εκεί που θα την αφήσουμε. Σε πάρα πολύ λίγο μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, εκπαιδευτικό βαρόμετρο θα έπρεπε να είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Η αλήθεια είναι, κύριε και κυρία, ότι μόλις πήγαμε σε break ήταν το σημείο που φούντωσε η κουβέντα. Είχα αφήσει τον λόγο σε εσάς, κύριε Καραγεωργίου. Παρακαλώ και με εσάς θέλω να επιστρέψω. Να υπενθυμίσω και στον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει ότι ουσιαστικά είχαμε μείνει στο ζήτημα της διοικητικής και οικονομικής, ερωτηματικό βάζω, αυτονομίας. Παρακαλώ. Η οικονομική δεν αναφέρει μέσα η πρόταση. Είναι εύλογο που είμαστε πραγματικά όλοι μας καχύποπτοι με αυτά που συμβαίνουν. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα στην παιδεία τα τελευταία χρόνια. Άλλα μας λέγανε και άλλα κάνουμε. Και έτσι πραγματικά υπάρχει αυτή η δυσπιστία από το μέρος των εκπαιδευτικών ότι πράγματι αν τα εννοούν αυτά. Παράδειγμα, το συγκεκριμένο, η διοικητική αυτονομία ήταν και αίτημα των εκπαιδευτικών. Και έτσι το έκανε, όλων και όλων. Τι σημαίνει αυτονομία διοικητική? Να μπορεί πραγματικά ένα σχολείο να λειτουργεί, να παίρνει αποφάσεις, ο σύλλογος διδασκόντων να είναι πραγματικά να έχει και θεσμικά και νομικά όλο το πλαίσιο αυτό που μπορεί να λειτουργεί από μόνο του. Έτσι. Τι σημαίνει άλλη, πρακτικά όμως, αυτό, τι σημαίνει, παράδειγμα, είναι αυτό που το παράδειγμα που έφερα. Δηλαδή, μέχρι τι τώρα, διαφορετικό θα γίνει από τώρα. Μέχρι τώρα, παράδειγμα. Το έφερα το συγκεκριμένο παράδειγμα γιατί το βιώσαμε προχθές. Έχει το πριν μια εβδομάδα που γίνεται αυτό και κουβεντιάζεται μάλιστα και ευρέως. Ότι ένα σχολείο λειτουργούσε, παράδειγμα, με 30-35 καθηγητές. Τι γινότανε, έπαιρνε ο φιλόλογος την πρώτη ανάθεση, έτσι, τα μαθήματα προς ανάθεση και αν δεν συμπλήρωνε ωράρες, είχε ακόμα 2-3 ώρες, έπαιρνε ακόμα κάτι, ένα συμπληρωματικό, τη δεύτερη ανάθεση και λειτουργούσε. Και έλεγε, ναι, ένα σχολείο έχει τους καθηγητές του να κρατηθεί. Τώρα έρχεται στην ουσία. Έτσι. Και αυτονομία αυτό σημαίνει να μπορεί πραγματικά να παίρνει τις αποφάσεις και να το κρατάει το σχολείο. Έρχεται όμως την ίδια στιγμή που παρουσιάστηκε και αυτή η πρόταση στην Επιτροπή, έρχεται η απόφαση του Υπουργού που λέει τι, ότι κοιτάξτε, οι φιλόλογοι, η ξενόγλωση, οι πληροφορικάροι, οι γνωστές θα πάνε την πρώτη ανάθεση πρώτα και stand by να δούμε τι θα γίνει με τη δεύτερη ανάθεση. Και προφανώς έχουν στο μυαλό τους πιο πράγμα. Ότι αν χρειαστεί θα πάει και σε ένα άλλο σχολείο και σε ένα άλλο και σε ένα άλλο και έχουμε το φαινόμενο να πηγαίνει ένας εκπαιδευτικός σε 5 σχολεία. Ποια αυτονομία και ποια λειτουργία του σχολείου. Ποιο προσωπικό είναι αυτό που πραγματικά έχει τελεχώσει και κρατάει. Ένα παράδειγμα έφερα τώρα. Όχι, πάνω σε αυτό που έφερε. Πριν δηλαδή, στην ουσία, σύμφωνα με τα λεγόμενά σου, υπήρχε αυτονομία. Όχι, κάποια στιγμή. Το επικαλούνται, λέω, ναι, δεν υλοποιείται. Ναι, θέλω να πω ότι νομίζω αν το εστιάσουμε μόνο εκεί, δεν είναι ο ορισμός της διοικητικής αυτονομίας. Εγώ, η εκτίμηση δική μου τέλος πάντων, η εικόνα που έχω είναι ότι το σχολείο στα πλαίσια τέλος πάντων που εμείς εκτιμούμε ότι πρέπει να έχει, είχε τη σχετική του αυτονομία. Δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός, ένα παράδειγμα, λέω τώρα, που έχει 10 ώρες, έστω και με δεύτερη και με τρίτη ανάθεση. Δεν τα ξέρω τα δικά σας και πολύ, αλλά λέω τώρα, πιθανώς να με διαφωτίσεις. Και του πέρασαν και 10 ώρες. Αναγκαστικά δεν θα πηγαίνει, έχει δεν έχει αυτονομία το σχολείο, δεν θα πάει και σε ένα άλλο σχολείο. Είχε τη δεύτερη ανάθεση και μπορούσε να καλύψει πολλά πράγματα. Ναι. Σε εμάς, επειδή ακριβώς υπάρχει, δεν είναι όπως είναι οι δάσκαλοι, είναι πολλά τα μαθήματα, με πολλά τα αντικείμενα, υπάρχει ένα άπλωμα δηλαδή και μπορούσε πραγματικά να κρατηθεί σε ένα σχολείο και αυτή ήταν η λογική όλων. Δεν γινόταν πριν αυτό. Όλων των προηγούμενων ετών ήταν αυτή η λογική. Να κρατηθεί ένα εκπαιδευτικό προσωπικό στο σχολείο. Γινόταν όμως. Τώρα όμως με τις περικοπές και με το γεγονός ότι το πριν που δεν έρχεται χρήματα στην Ελλάδα. Ζητάμε να ξαναέρθει η πρώτερη κατάσταση. Γι' αυτό παράδειγμα σου λέει πρέπει να πάνε και 5 Γάλλοι στην πρώτη βάθμια, άλλοι 15 εκεί, άλλοι. Και έχουμε το φαινόμενο αυτό να πίνουν σε πάρα πολλά σχολεία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η αυτονομία για μένα, η διοικητική, σημαίνει και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δεν είναι κάτι άλλο που έγινε που εγώ το είδα θετικά όλο αυτό το διάστημα. Το να βγάζει το διευθυντή του ο σύλλογος διδασκών. Το να βγάζει. Ναι, άλλο, είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό. Αυτό δεν υπήρχε. Είναι στο πλαίσιο ακριβώς το πώς λειτουργεί το σχολείο. Και λέω θεσμοί και νόμοι και δομές τέτοιες που πραγματικά θα ενισχύσουν την αυτονομία ενός σχολείου είναι θετικό. Βεβαίως θα είμαι καχύποπτος και αυτό που λέει η Νίκη, ότι πιθανόν να το πάνε αλλού μετά. Ότι κοιτάξτε όπως το κάνανε κιόλας. Ξεφορτώσαν τα σχολεία, καταργήσαν μια σειρά από δομές που υπήρχε που έφτιαξε τα κτίρια. Έτσι, τα σχολεία. Τελείωσε αυτό. Τα πήγαν στους Δήμους, ο Δήμος έχει μόνο τη συντήρηση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα και έχει αυτό το άλλο που έχουμε τώρα. Μία ανωτελεία, κύριε Καραγεωργίου. Χρωστάω τον χρόνο και την πάσα εντός αγωγικών και στον κύριο Τσίρτσι από το προηγούμενο μέρος. Φαντάζομαι, κύριε Τσίρτσι, θέλετε να σχολιάσετε επάνω σε όσα υπόνονται αυτή τη στιγμή. Ρωτήσατε. Παρακαλώ, έλατε. Η αλήθεια. Να δούμε ένα βασικό. Ότι νιώσι ήμουνα και γέρασα αν. Όχι πολύ, αλλά γερνάω. Έμεσα κοπλιμέντο ήταν. Από τα φοιτητικά μου χρόνια ακούω το αίτημα
η χρηματοδότηση για την παιδεία να πάει στο 5%, στο 5% του ΑΕΠ. Λοιπόν, αυτό είναι ένας μύθος πλέον, ένα παραμύθι. Αυτό το αίτημα έχει μείνει έτοιμα στα χαρτιά, σε αυτά που ζητάμε χρόνια τώρα, ως ομοσπονδίες εκπαιδευτικών. Παρά τα αυτά, όχι μόνο 5% του ΑΕΠ, πάμε λοιπόν στην δεινή πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, ιδίως με τα 6 χρόνια μνημονίων, κύριε Σκέβα, έχουμε την πικρή αλήθεια ότι η χρηματοδότηση για τα σχολεία κάθε χρόνο και λιγοστεύει. Μόνο μία μικρή παρατήρηση. Σας ευχαριστώ που το λέτε, γιατί δεν θέλω να φανεί εικόνα ότι οι αλλαγές που βιώνουμε τώρα, αυτό το παράδειγμα που λέτε, το πιο χαρακτηριστικό, χρήματα δεν δίνονται στην παιδεία τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κάτι που προέκυψε μόνο από την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή στην συνδιακυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι ένα γεγονός πράγματι, παραδεδεγμένη πραγματικότητα και αλήθεια από την απαρχή της. Των μνημονίων, αυτά τα 7 έτη σκληρής λιτότητας τα οποία ζούμε. Απλά έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Δραμανίδη. Απλά έλατε, έχουμε φτάσει στο σημείο, κύριε Σκέβα, να δυστυχώς να λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Τι θέλω να πω λοιπόν με αυτά τα 6 χρόνια τα τελευταία που βιώνουμε γενικότερα την οικονομική κρίση. Η ερώτησή σας με βάση 100 σελίδες για την παιδαγωγική και διοικητική αυτονομία των σχολείων ως στόχο για την εκπαίδευση και για το σχολείο του αύριο μπορεί να ακούγονται ως τίτλοι πολύ ωραίοι. Απ' την άλλη όμως πρέπει να εξηγήσουμε σε όλους όσους μας ακούν για να μην φανεί ότι είναι μόνο μια κλαδική συζήτηση εδώ πέρα αυτό το πάνελ, ότι όλα αυτά συνδυάζονται με τα χρήματα που δεν δίνονται κάθε χρόνο και λιγότερα δηλαδή για την εκπαίδευση. Και τι θέλω να πω με αυτό. Όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, υπάρχουν σχολεία, επίπεδα σχολείων. Α επίπεδο, Β επίπεδο, Γ επίπεδο. Φερρυπίν στην Αγγλία. Το οποίο το έχω κάνει παλιότερα και προσωπικά σε μια εργασία και το έχω μελετήσει. Εκεί πέρα τι γίνεται. Υπάρχει, όπως η Εθνική Σύνταξη και είπε πολύ ωραία ο Κώστας, το στάνταρ, η στάνταρ χρηματοδότηση μια χαμηλή από το κράτος. Και μάλιστα αυτή είναι λίγο παραπάνω για πολύ χαμηλού επίπεδου σχολεία. Και από εκεί και μετά αυτά τα 3 επίπεδα σχολείων έχουν τους μάνατζερ που είπε η Νίκη και είναι υπεύθυνοι μαζί με μια διοικούσα επιτροπή σε κάθε σχολική μονάδα να η χρηματοδοτήση τους είναι από 2 πόρους. Ένα, συνδρομές γονέων και 2, χορηγίες. Η παιδαγωγική λοιπόν και η διοικητική αυτονομία που ρωτήσατε πολύ καλά, κύριε Σκέβα, μπορεί λοιπόν ως τίτλοι να ακούγονται ωραίοι, αλλά υποκρύπτουν ένα όχι τόσο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την εκπαίδευση. Ποιο είναι αυτό? Σε συνδυασμό με το ότι τα χρήματα που δίνονται για την εκπαίδευση κάθε χρόνο είναι και λιγότερα και σε συνδυασμό με το ότι την ανάθεση της ευθύνης των σχολικών κτηρίων την αναθέχουμε αναθέσει πλέον στους δήμους. Θα δείτε λοιπόν, και δεν είναι μακριά αυτή η εποχή, ότι θα μιλάμε για σχολικές μονάδες που οι γονείς θα πληρώνουν συνδρομή ετήσια για να πηγαίνει το παιδί του σχολείο και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα που λέω στους συναδέλφους. Οι Φέρες έχουν 3 δημοτικά σχολεία. Το ένα λοιπόν δημοτικό σχολείο δεν μπορεί να κάνει πολλές εκπαιδευτικές εκδρομές, πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, πολλά θεατρικά, πολλά. Λέει, εγώ κάνω ένα-ένα-ένα κάθε χρόνο, βάζω την συνδρομή για το γονέα στα 150 ευρώ το χρόνο. Έρχεται το δεύτερο σχολείο, εγώ λέει, κάνω κάτι παραπάνω. Πάω και 2-3 εκπαιδευτικές εκδρομές, κάνω και 2-3 θεατρικά, κάνει και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χρειάζομαι και γραφική ύλη και έξοδα και αυτά. 300 ευρώ η συνδρομή του γονέα, η ετήσια. Και το τρίτο σχολείο, εγώ κάνω πολλά περισσότερα, 500 ευρώ. Ανάλογα λοιπόν με το βαλάντιό του και όχι με τη γεωγραφική κατανομή που ισχύει μέχρι σήμερα για το πού θα πάει το κάθε παιδί σχολείο και πού θα το στείλει ο γονέας του, θα δείτε και θα μας θυμηθείτε και ο κόσμος μας ακούει ότι αν συνεχίσουν αυτά τα σχέδια για την εκπαίδευση, θα μιλάμε για ένα τέτοιο σχολείο αύριο. Με μία φράση, κύριε Τσίρτσι, προειδοποιείτε για ιδιωτικοποίηση του δημόσιου σχολείου. Πρώτα και κύριε, κατηγοριοποίηση λέει. Αξιολόγηση, η οικονομική αυτονομία. Αυτό λοιπόν
θα είναι άμεσα συναρτημένο και με την αξιολόγηση που πήγε να εφαρμοστεί και δεν εφαρμόστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση λόγω των κινητοποιήσεών μας, γιατί βλέπαμε που το πηγαίνουν το σχολείο και επειδή και η τωρινή κυβέρνηση θα ξαναφέρει διαδικασία τέτοιου είδους αξιολόγησης σχολικής μονάδος, δηλαδή σε ποιο επίπεδο θα την κατατάσσουμε, θα δείτε ότι όλα αυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα και συνειρμικά θα οδηγήσουν σε αυτόν τον τύπο σχολείου και σε αυτούς τους τύπους σχολείων, να το πω καλύτερα, σε επίπεδο σχολείων. Άρα, δεν είναι οι τίτλοι μακριά από τους επόμενους στόχους που θέλουν να φέρουν το σχολείο. Και καλώς είναι και κάνουμε και είμαστε καχύποπτοι, διότι η πραγματικότητα είναι σκληρή και αν δεν τη δούμε και βάλουμε, ωρεοποιήσουμε τα πράγματα ή μας αρέσουν κάποιοι τίτλοι, που πιθανόν και οι πολίτες να τους αρέσουν αυτούς τους τίτλους πέρα από τον εκπαιδευτικό κόσμο, δυστυχώς θα μείνουμε σε μια επιφάνεια και δεν θα δούμε την ουσία. Λοιπόν, κυρία Δραμανίδα, ένα ζήτημα συνέχισε ο κύριος Σύρτης, το οποίο ουσιαστικά εντός και εκτός εισαγωγικών ανοίξατε μαζί με τον κύριο Ασλάνογλου και παρακαλώ τις δικές σας παρατηρήσεις και επισημάνσεις. Φυσικά είμαστε στο πλαίσιο και κινούμαστε στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου, κινούμαστε στο πλαίσιο της απόρριας του πορίσματος αναφορικά με το τι μπορεί να σημαίνει και πώς μπορεί να ερμηνεύσει κανείς αυτή την διοικητική αυτονομία. Λόγω σε εσάς. Κοιτάξτε, εμείς διαφωνούμε με αυτή την αυτονομία, είτε διοικητική, είτε οικονομική, είτε στο περιεχόμενο. Και αυτό γιατί ουσιαστικά μπορεί να είναι ωραίες λέξεις, αλλά το Υπουργείο ξεφορτώνεται βασικές υποχρεώσεις, το κράτος δηλαδή ξεφορτώνεται βασικές υποχρεώσεις του, όπως είναι της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας. Και τις μεταβιβάζει στους εργαζόμενους για να πληρώνουν για όλα. Θέλω να συνεχίσω από αυτό που είπε, γιατί το περιέγραψε πολύ καλά και αυτό είναι που εκεί οδηγούμαστε. Το σχολείο που δεν θα έχει πολλά έσοδα, αλλά θα είναι αυτόνομο να κάνει ό,τι θέλει, να διδάσκει και ό,τι θέλει στα παιδιά με βάση τα ενδιαφέροντά τους. Μπορεί στο ένα σχολείο να έχεις με μεγάλη οικονομική δύναμη, να έχεις μαθήματα σοβαρά, έτσι, και με αξιώσεις και με καλούς εκπαιδευτικούς που θα τους αξιολογείς για να τους πάρεις να διδάξουν στο σχολείο σου. Ενώ στο άλλο το σχολείο μπορεί να κάνει μουσική και καλαθοπλεκτική, να είναι το σχολείο της Μπάρμπι, ας πούμε. Θα έχουμε δηλαδή σκληρή κατηγοριοποίηση σχολείων και παιδιών και βέβαια όλα αυτά, θέλω να το πω αφού κλείνει αυτός ο κύκλος. Κοιτάξτε, επανέρχονται αντιλήψεις παιδαγωγικές ξεχασμένες από χρόνια. Είναι αυτές οι αντιλήψεις που λένε ότι τα παιδιά όλα δεν τα παίρνουν τα γράμματα. Α, αυτός δεν είναι για γράμματα. Είχα να το ακούσω πάρα πολλά χρόνια από τότε που ήμουν πολύ μικρή. Δεν υπάρχει παιδί που να μην παίρνει τα γράμματα. Εάν θέλουμε αυτή την κατηγοριοποίηση του μαθητή, θα την κάνουμε πολύ νωρίς και την κάνει το εκπαιδευτικό σύστημα. Σε εμάς είμαστε τέλος πάντων περίπου εκεί στα 15. Αλλά επειδή έχουν συντελεστεί σοβαρές αλλαγές τα τελευταία 10 χρόνια, ξεκινώντας από τα δημοτικά με την αλλαγή των σχολικών βιβλίων, τα ξέρουν δάσκαλοι. Μιλάμε για σοβαρές αλλαγές που έχουν να κάνουν στο περιεχόμενο της μόρφωσης. Αυτό το πράγμα εμείς το ζούμε μετά στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Είπα αρχή-αρχή ότι το μορφωτικό επίπεδο πέφτει. Δεν ευθύνε το μαθητή σε αυτό το πράγμα. Ούτε ο γονιός του που κάνει τα πάντα, που πληρώνει, ξαναπληρώνει, νομίζει ότι μόνο όταν πληρώνει θα καλύψει αυτά. Δεν μπορείς να τα καλύψεις. Βασικά πράγματα, βασική μόρφωση το σχολείο δίνει, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο. Αυτά έχουν να κάνουν με αυτό που σας είπα και πιο πριν. Λίγα πράγματα. Το σύστημα θέλει να μάθει λίγα πράγματα. Λίγα και καθώς μεγαλώνει και το παιδί, ειδικά μετά από τα 15, αν κάνει και την επιλογή της τεχνικής εκπαίδευσης, γιατί μιλάμε για ένα τέτοιο σχολείο μέχρι τώρα, να ξέρει λίγα, να είναι στην κατάρτιση, στην ανεργία, ξανά στην κατάρτιση, ξανά στην εργασία, να κάνει αυτόν τον κύκλο που είπα πριν, ευέλικτος, φτηνός, κυρίως εργαζόμενος. Να βάλω στην κουβέντα και τον κύριο Ασλάνογλου, γιατί οφείλω να το πω αυτό και ίσως θα έπρεπε να το έχω πει νωρίτερα. Διαβάζοντας και ακούγοντας και δηλώσεις προηγουμένως και πριν μπούμε στο πάνελ, στο στούντιο για την σημερινή εκπομπή, άκουσα πάντως τον Υπουργό να λέει ότι ο διάλογος αρχικώς κρίνεται ως επιτυχής. Και σε επόμενη φάση, κύριε Ασλάνογλου, τον άκουσα να λέει ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι και για έναν ακόμη διάλογο, προκειμένου
προκειμένου, όπως είπε, αυτές τις διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες οι οποίες υπάρχουν, να τις συζητήσουμε ξανά, τουλάχιστον να το εκφράσω και να το μεταφράσω αυτό ως μια διαλλακτική στάση της κυβέρνησης και ένα άνοιγμα, ένα άπλωμα του χεριού προς τους δασκάλους και τους καθηγητές. Εγώ δεν το μάλλον ο κλάδος μας δεν το πιστεύει, όχι μόνο εγώ. Προσφάτως και η ΔΟΕ έβγαλε ανακοινώσεις γι' αυτό. Δεν το πιστεύει γιατί. Όταν ξεκινάς, θα κάνω πάλι μία αναδρομή, όταν ξεκινάς τον εθνικό διάλογο, τους καλείς όλους, συμμετέχουν όσοι θέλουν να συμμετέχουν. Και βγάζεις στη συνέχεια, χωρίς να έχει τελειώσει, χωρίς να έχει βγάλει κανένα αποτέλεσμα, ενώ γίνεται ο εθνικός διάλογος, υποτίθεται, αρχίζεις και βγάζεις διατάξεις. Διατάξεις οι οποίες είναι δεδομένο και το ξέρεις και το γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι τα συνδικάτα θα είναι αντίθετοι. Θα είναι απέναντι. Ένα το κρατούμενο. Τελειώνει, βγαίνει το πόρισμα και ξαφνικά τώρα λες θα ξανάρθω εγώ να ξανασυζητήσουμε τι. Έτσι και ποιοι. Δεν το πιστεύω εγώ ότι θα είναι σοβαρός λόγος και σοβαρή κουβέντα πάνω σε αυτό. Έχουμε την εκτίμηση μέσα από αυτά που σας περιέγραψα ότι όλα αυτά γίνονται ακριβώς για να μετριάσει την αντίδραση των εκπαιδευτικών, για να μετριάσει τις κινητοποιήσεις, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να τα δεχτεί αυτά ο εκπαιδευτικός. Δηλαδή, φανταστήκαμε, μάλλον αποδείχτηκε ότι ο εθνικός διάλογος ήταν ένας προσχηματικός πολύ σωστά, έχουν πει πάρα πολύ, πολλά συνδικάτα, γιατί ενώ ξεκίνησε, ήθελε να καλύψει όλα αυτά τα μέτρα που πήρε προσφάτως και να τα επενδύσει με έναν μανδύα εθνικού διαλόγου. Τώρα. Για να μην φανεί στον κόσμο ότι που λέμε ότι τα συνδικάτα θα αντιδρώσαν που πήρε κάποιες διατάξεις και κάποιες αποφάσεις. Με το έτσι θέλω και αποφασίζουν οι διατάξεις. Αντιδράσαμε πρώτα απ' όλα γιατί γίνονταν παράλληλα με τον διάλογο που είπες πολύ ωραία, αλλά και αντιδράσαμε γιατί καταργήθηκαν με κάποιες διατάξεις και υπουργικές αποφάσεις και μέσα από νόμους δομές που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Έτσι, ναι. Το ξαναλέω. Ναι. Τμήματα ενισχυτικής δασκαλίας, τμήματα ένταξης, το ολοήμερο δημοτικό σχολείο τώρα, το ολοήμερο νηπιαγωγείο στα πλαίσια του νόμου για την έρευνα έβαλε για τα νηπιαγωγεία. Ναι. Καταργούνται δομές. Γι' αυτό αντιδράσαμε τα συνδικάτα. Και να πάρω τη σκητάλη, Παναγιώτη. Για μην φανεί κλαδικό ότι κάτι να πάρω τη σκητάλη, μας να πω έφυγε, ότι μας... ο στόχος, θα συμφωνήσω και με τους ομιλητές πριν όσον αφορά το που πάει για την αυτονομία που λέμε την οικονομική διοίκηση κτλ. Ο στόχος είναι να εξαθλειωθεί το δημόσιο σχολείο, να εξαθλειωθεί και χρηματικά αλλά και γενικά οι δομές του. Πολύ σωστά τα ανέφερε ο Παναγιώτης. Εμείς έχουμε στην πρωτοδάχνη επένδυση έχουμε σημαντικές αλλαγές, πολύ σημαντικές προς το χειρότερο. Δηλαδή καταργούνται πράγματα που τα πετύχαμε με αγώνες, δεν έγιναν ξαφνικά όλα αυτά. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή στο ολοήμερο σχολείο. Δεν λέω ότι καταργείται, αλλάζει όμως μορφή, θεωρούμε προς το χειρότερο. Βλέπουμε μια τεράστιες αλλαγές στα τμήματα ένταξης. Βλέπουμε τα νηπιαγωγεία να είναι στον αέρα κυριολεκτικά εκατοντάδες τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Όλα αυτά μας δείχνουν τι. Ότι, να συνδέσω τη συζήτηση με την προηγούμενη κουβέντα μας, ότι θέλουν να εξαθλειώσουν αυτό το σχολείο που γνωρίζουμε, με μικρή χρηματοδότηση, με όλα αυτά, για να πάμε, αυτά που λέγαν πριν οι συνάδελφοι, δεν είναι τυχαία, είναι τα μοντέλα που βιώνουν πολλοί λαοί στην Ευρώπη. Πολύ σωστά είπε στην Αγγλία ο Παναγιώτης, αλλά θα πάρετε και άλλες χώρες της Ευρώπης. Μέσα από διάφορα προγράμματα που υλοποιήσαμε στα σχολεία, έχουμε επισκεφτεί πάρα πολλούς χώρες μέσα στη δουλειά μας και τα γνωρίζουμε λίγο πολύ. Δηλαδή, ξέρω, ας πούμε, στη Φιλανδία ότι οι διορισμοί γίνονται από το ίδιο το σχολείο. Έτσι, από το Δήμο και από το σχολείο. Δηλαδή, θα πιάσουμε εκεί. Και μιλάμε, προσέξτε τώρα, για μια Φιλανδία που υπάρχει ωριμότητα στους Δήμους. Έτσι, δεν μιλάμε για τους δικούς μας Δήμους που. Βλέπετε τι γίνεται για να μπαλώσουν μία. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν σας διακόπτω, αλλά αν δεν κάνω μία μικρή παρατήρηση μόνο. Διάβαζα, έχει λίγο καιρό, ότι τα παιδιά των Φιλανδών ή των Νορβηγών, νομίζω των Φιλανδών, έχουν το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης στην Ευρώπη. Αλλά εδώ. Ναι, ναι, κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Η άποψη των εκπαιδευτικών είναι εμείς βγάζουμε καλό προϊόν. Αν το πάρουμε καθαρά επαγγελματικά, κατά την άποψή μας. Βγάζουμε πολύ καλό προϊόν. Και μπορώ να μιλήσω για την πρωτοβάθμια, αλλά θεωρώ και η δευτεροβάθμια. Αλλά για την πρωτοβάθμια βγάζουμε καλό προϊόν. Όμως, για τους στόχους και για τις δομές,
που έχουμε και για τους στόχους που μας έχουν βάλει. Στο γνωστικό κομμάτι, ξέρετε, έχουμε τεράστιες επιτυχίες. Προσέξτε, αν μελετήσετε λίγο τα κριτήρια της PISA's, είναι τελείως διαφορετικά με αυτά που έχει στοχεύσει εδώ και 40 χρόνια το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Είναι αδύνατο λοιπόν να κάνουμε συγκρίσεις με αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, να το πω πιο καλά, γνωστικά είμαστε πάρα πολύ καλά οι Ευρωπαίοι και όπου πάμε και στα κριτήρια της PISA's, που με αυτά κρίνονται, όπως είπατε, οι μαθητές τέλος πάντων της Φιλανδίας και άλλων χωρών, έχουν στοχεύσει περισσότερες δεξιότητες. Δηλαδή να μετουσιώσουν τη μόρφωση τη θεωρητική και να γίνει πλέον δεξιότητα αυτό, ικανότητα. Σε αυτό το ελληνικό σχολείο, διότι δεν υπήρχαν αυτοί οι στόχοι εξ αρχής και δεν υπάρχουν ακόμη, δεν έχει γίνει. Και να θέλαμε, πάντων, δεν έχει τη ζωή. Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε αν θα θέλαμε ή όχι. Μα δεν υπάρχουν. Και να θέλε, πάνω στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να το δούμε το σχολείο. Το σχολείο θέλει αλλαγές. Το σχολείο δεν είναι γνωστικό μόνο. Δεν πρέπει να πιάνουμε μόνο το γνωστικό κομμάτι. Το σχολείο είναι διαμόρφωση προσωπικότητας, είναι διαμόρφωση χαρακτήρα. Είναι ακόμα και ανάπτυξη δεξιοτήτων βεβαίως. Όλα αυτά να μετουσιωθούν εκεί ως ένα κομμάτι. Διότι θα πάμε σε αυτό που λέει η Λίκη, στην απόλυτη εξειδίκευση, και μετά θέλω απλώς ένα να μου βιδώνει 5 βίδες. Δεν θέλω μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να δούμε. Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει ένας εθνικός διάλογος. Και όχι μια λογιστική διαχείριση που στην ουσία καταλήγουμε εκεί. Πάντως, από τα λεγόμενα και των τεσσάρων σας, συμπεραίνω ότι όχι αλλαγές, σαρωτικές μεταρρυθμίσεις χρειάζεται η παιδεία. Θα το συζητήσουμε. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Θα επιστρέψω με εσάς, κύριε Καραγεωργίου. Σας αδείξα ελαφρώς σε αυτό το κομμάτι. Θα επιστρέψω με εσάς, το υπόσχομαι, κυρίες και κύριοι. Ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος. Κυρίες και κύριοι, πολιτικό βαρόμετρο μέρος τρίτο και τελευταίο, παιδευτικό βαρόμετρο σήμερα μέρος τρίτο και τελευταίο. Έχω αφήσει την κουβέντα σε εσάς, κύριε Καραγεωργίου. Έλεγα πριν το break ότι πράγματι σας αδείξα ελαφρώς χρονικά. Δίνω το λόγο σε εσάς για να κλείσουμε με το ζήτημα του εθνικού διαλόγου για την παιδεία και όλων των αλλαγών που προβλέπονται σε αυτούς τους τρεις χρονικούς άξονες, προκειμένου να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε και να μπούμε μετά και με τους πρωτοβάθμιους εκπροσώπους μας εδώ στο ζήτημα του ολοήμερου σχολείου. Ελάτε. Πρώτα απ' όλα δεν νιώθω αδικημένος, γιατί μίλησα εκπαιδευτική. Χαίρομαι, έτσι. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Χαίρομαι λοιπόν, ιδιαίτερα. Και αυτό με καλύπτει. Άλλωστε είμαι υπέρ του διαλόγου. Εγώ θέλω να ακούω πολλές απόψεις. Ακόμα και διαφορετικές. Ελάτε και ξεκινάω έτσι, γιατί ακριβώς και η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ ανταποκριθήκαν από ό,τι ξέρω. Πήγαν και στην Βουλή, έτσι, σε δύο καλέσματα του Υπουργού. Λοιπόν, διάλογοι έχουν κάνει όλοι οι υπουργοί στο παρελθόν. Προσχηματικοί και εμείς και το ένα και το άλλο. Όλοι προσπαθούν, πιστεύω, και ίσως πίσω μέρος του μυαλού να θέλουν και κάτι θετικό. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ ότι έχει κάτι, θέλουν το κακό, ας πούμε, οπωσδήποτε, και όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή είναι την αφήγηση. Το ζήτημα είναι κατά πόσο πραγματικά μπορούν να την προωθήσουν, κατά πόσο υπάρχουν η χρηματοδότηση, κατά πόσο υπάρχει ομοφωνία, γιατί πραγματικά προκειμένου να αλλάξει παιδεία, χρειάζεται και μια συνένεση. Συνένεση κομμάτων, βουλής, ανθρώπων, κοινωνίας. Παιδεία. Και βλέπουμε εδώ τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον μια 15ετία, ότι αντιμετωπίζεται η παιδεία ως μια επιχείρηση. Και με κριτήρια επιχειρηματικά. Η λογιστική, τα οικονομικά, ακόμα και η αξιολόγηση. Δεν είναι επιχείρηση το σχολείο. Όπως θα έλεγα και τι άλλο, ο εκπαιδευτικός δεν είναι καν επάγγελμα. Δεν είναι πελάτης μας οι μαθητές. Είναι κάτι διαφορετικό. Και τα μετρήσιμα όποια μεγέθη είναι τελείως διαφορετικά. Οπότε θέλει μια άλλη προσέγγιση. Και θέλει πραγματικά αγαθές προθέσεις προκειμένου να τη βελτιώσει. Για να βελτιωθεί αυτή η παιδεία, η άρρωστη παιδεία εδώ και χρόνια. Έτσι, γιατί πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος εδώ πέρα ότι ναι, έχουμε γνωστικά ένα επίπεδο. Μα δεν μου λέει τίποτα το γνωστικό επίπεδο. Δεν μου λέει τίποτα απολύτως. Όταν δεν βγάζω έναν πολίτη, γιατί αυτό καλείται η παιδεία μας, να βγάλει έναν πολίτη ο οποίος θα έχει φορολογική συνείδηση, θα είναι εργατικός, έτσι, θα είναι δημοκρατικός. Όλα αυτά τα πράγματα τα χάνουμε. Και αυτή είναι η στοχοθεσία. Σε αυτή την κατεύθυνση τώρα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και εδώ χρειάζονται σοβαρές και γενναίες και μεγάλες αλλαγές. Συνεπώς, η μεγάλη δυσκολία σήμερα είναι πια. Δεν υπάρχουν χρήματα σήμερα, λένε όλοι. Δεν υπάρχουν χρήματα. Και λέω να το δεχτώ εγώ ακόμα και αυτό. Ότι πραγματικά υπάρχει κρίση και δεν υπάρχουν χρήματα. Που για μένα έπρεπε οπωσδήποτε η κυβέρνηση, εφόσον άλλαξε κιόλα, το πρώτο πράγμα να επενδύσει εκεί, στην υγεία και στην παιδεία. Έστω και ένα δεκάτο πιο πάνω. Να δείξει ότι πραγματικά διαφοροποιείται από άλλου. Αν ήθελε να διαφοροποιηθεί. Λοιπόν, δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Αλλά θα πω το άλλο. Δεν υπάρχει χρήματα. Υπάρχουν αλλαγές θεσμικές που μπορούν να γίνουν. Πολλοί είπατε μόνο σας για τους ξενόγλωσσους, για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, που είναι σημαντικό κομμάτι. Το περιλαμβάνουν μέσα.
Έτσι, και είναι κάτι θετικό, το θέλει η κοινωνία μας. Γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά ο Έλληνος γονιός δίνει να κάνει ένα σκασμό χρημάτων προκειμένου να μάθει το παιδί του μια, δύο, τρεις ξένες γλώσσες. Με μείωση ωρών όμως τα διδακτικά αυτό, για να γίνει. Τώρα, αυτό είναι τίτλος, ρε Ζάκη. Στην ουσία ένα τίτλο δίνουν. Δηλαδή, αν γινόταν δηλαδή σοβαρή υπόθεση, δεν κατάλαβα γιατί δεν υπάρχει το πιστοποιητικό γλώσσο. Μα και όπως είναι το σύστημα. Υπάρχει, αλλά μειώνει τις ώρες. Κοροϊδευόμαστε. Συγγνώμη, Ζάκη. Αυτό για να γίνει, λέω, χρειάζεται χρήματα. Και ανταυτού, να, μισή ώρα. Παίρνω από εδώ το Γερμανό, τον πάω ξέρω στην Πυροσβάτη, τον πάω από εκεί που έχω και. Δηλαδή βρούμε άλλη κατεύθυνση. Περιλαμβάνονται μέσα στο πόρισμα. Ωραίο το πόρισμα. Πώς υλοποιείται. Τα συστήματα. Γι' αυτό λέω ότι καλά γράφονται, καλά ακούγονται. Το ζήτημα ότι χρειάζεται μια άλλη αντιμετώπιση. Και εδώ πρέπει να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να επενδύσει στην εκπαίδευση. Είναι προτεραιότητα. Ελπίζω να γίνει στόχος και της κυβέρνησης και της όποιας κυβέρνησης, γιατί η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες, όχι με την Νέα Δημοκρατία, η αλήθεια είναι ότι χρήματα για την παιδεία πολλά χρόνια έχει να αυξηθεί το ΑΕΠ που δίνεται για την παιδεία. Ελάτε, κύριε Σλάνογλου, είπα ότι θα προσπαθήσω να ανοίξω και το ζήτημα του ημέρου. Θέλω πραγματικά να το ανοίξουμε μαζί και με τον κύριο Τσίρτσι φυσικά. Πάρα πολλούς λόγους και για το ολοήμερο σχολείο και τις αλλαγές εκεί. Ο λόγος από το Υπουργείο είναι ότι πηγαίνει σε ένα πιο δίκαιο και πιο ισομερισμένο ολοήμερο σχολείο. Αντιθέτως, εκπαιδευτικοί, από τα πρώτα λεγόμενα που έμειναν και συνέχεια, είναι ότι πηγαίνουμε σε σχολεία δύο ταχυτήτων τελικώς για τους δασκάλους. Πού βρίσκεται η αλήθεια και πού βρίσκεται η αλήθεια στην κατάσταση που διαμορφωθεί από την επόμενη σχολική χρονιά. Θα κάνω μια περιγραφή όσο μπορώ πιο σύντομα, γιατί να πάρει το λόγο και ο Παναγιώτης. Λοιπόν, να κάνω μια ιστορική αναδρομή. Το 2010, περίπου, καλά λέω Παναγιώτη, το 2010. Δεν ξέρω τι θα πεις. Για τα ΕΑΕΠ θα πω. Λοιπόν, το 2010, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, χωρίς να ξεκινήσει καμιά κουβέντα, χωρίς κανένα να μετρηθεί τίποτα, ξεκίνησαν τα σχολεία διευρυμένου προγραμμάτων. Είναι τα λεγόμενα ΕΑΕΠ, αυτά που σχολούσαν, να το πούμε για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, στις 2 η ώρα. Ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Λοιπόν, είναι αυτά που λέμε σχολούσαν 2 η ώρα. Το ολοήμερο δεν καταργήθηκε. Συνέχιζε να είναι μετά τις 2 ως τις 4 και 4 υπήρχε. Όσοι θέλαν να αφήσουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο. Λοιπόν, ξαφνικά εκεί μπήκαν εκπαιδευτικοί μέσα, στήθηκε όλο αυτό το σκηνικό. Υπήρχαν αυτά τα σχολεία αρκετά σε αριθμό, σε απόλυτους αριθμούς λιγότερα από τα υπόλοιπα, αλλά ποσοστία ήταν το 64%. Ήταν δηλαδή τα περισσότερα σχολεία στην Ελλάδα. Ξαφνικά πέρασαν 4 χρόνια, 5 χρόνια, 6 χρόνια. Αποφασίζουν χωρίς καμία μέτρηση, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς κανένα λόγο, καταργούμε αυτά τα σχολεία. Ποιος το αποφάσισε, βρε παιδιά, ποιος το αποφάσισε να τα ιδρύσει, ποιος αποφάσισε να τα καταργήσει. Να θυμίσω παλιότερες ιστορίες, με τα βιβλία της ιστορίας αν θυμάστε, πάλι παρόμοια σκηνικά, κανένας εκπαιδευτικός δεν ρωτήθηκε, καμία επιτροπή δεν συζητήθηκε, τη μια μέρα φτιάχτηκε το βιβλίο, την άλλη μέρα γιατί το είπαν χώροι άσχετοι με την εκπαίδευση, καταργήθηκε το βιβλίο. Δεν λέμε ότι έκαναν λάθος ή σωστό, απλώς θέλω να πω, δεν μίλησε η εκπαίδευση. Πώς αποφασίζουν. Πώς αποφασίστηκε. Δεν είναι καλά τα ΕΕΠ. Είναι καλά. Έπρεπε να τροποποιηθούν. Έπρεπε να αλλάξουν. Πού έπρεπε. Εμείς εκπαιδευτικοί ξέραμε πού έπρεπε. Δεν μας ρώτησε κανένας. Ποτέ. Είχαμε βγάλει αποφάσεις γι' αυτό. Έχουμε βάλει και σαν κλάδος, αλλά και σαν θεσμικά όργανα είχαμε βγάλει. Και σαν σύλλογοι διδασκόνων κάθε σχολείο. Ήξερε που πονάει ο δάσκαλος, ξέρει που πονάει το σχολείο που βιώνει. Και γνωρίζει τι μπορεί να γίνει και μπορούσε αυτό να το μάθει ο κάθε υπουργός και κάθε Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου. Ξαφνικά λοιπόν τα καταργούν. Λέει με στόχο να φτιάξουμε ενιαία, να είναι όλα τα σχολεία ενιαία. Μα είναι ένα θετικό ας το πούμε βήμα αυτό ότι να είναι ενιαία. Αλλά να είναι ενιαία προς το καλύτερο, να μην είναι ενιαία προς το χειρότερο. Έτσι. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα. Τώρα συμβαίνει το εξής. Ότι πάμε στον παλιό τύπο σχολείο όπως ήταν πριν. Σχολάνε μία και τέταρτο τα παιδιά. Και συνεχίζει από εκεί και πέρα το ολοήμερο. Δεν αλλάζει, δεν καταργείται τίποτα. Ακούσαμε πολλά, καταργείται το ολοήμερο. Δεν καταργείται το ολοήμερο. Μένει μέχρι τις 4, όντας προαιρετικό, τουλάχιστον σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έχουμε. Μπράβο. Ισχύει το ολοήμερο όπως ήταν πριν μερικά χρόνια. Τι αλλαγές έχουμε τώρα στο ολοήμερο. Στο ολοήμερο, καταρχήν, καταργείται ο δάσκαλος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν καταργείται σαν δομή, αλλά καταργείται ο δάσκαλος. Δηλαδή λέει, είχε έναν δάσκαλο το ολοήμερο, ή δύο ανάλογα με τα τμήματα που είχε, ο οποίος δάσκαλος ήταν και υπεύθυνος του ολοήμερου. Λοιπόν, πέρα από τη δίδασκη. Λοιπόν, αυτόν τον καταργεί. Και τι λέει τώρα, περισσεύεις το σάκι 2 ώρες σήμερα.
Επειδή μου μειώνει, ταυτόχρονα τι κάνει, μειώνει τα διδακτικά, τις ώρες των διδακτικών αντικειμένων, στο πρωινό, στην πρωινή ζώνη. Με αποτέλεσμα λοιπόν, του Παναγιώτη τον περισσεύουν 3 ώρες, λέω ένα παράδειγμα, τον Σάκη άλλες 4, εμένα 2, 5. Και λέει, ρε παιδιά, τώρα δεν θα έχουμε δάσκαλο στο Λοϊβέρο, θα μπαίνουν όλοι αυτοί οι δάσκαλοι, ό,τι περισσεύουν, θα συμπληρώνουν εκεί στο Λοϊβέρο, όπως ορίζεται. Σύμφωνα με τον ορισμό που θα κάνει ο Συλλόγος Δασκών. Πες του Παναγιώτη, τι θες. Δεν μιλάμε για τον υπεύθυνο, μιλάμε για αυτούς που διδάσκουν. Απλά ο δάσκαλος πλέον, από εκεί που το Λοήμερο ήταν με τμήματα και υποτμήματα, το τμήμα του είχε ο δάσκαλος και υποτμήματα ειδικότητες, πλέον είναι για μία ώρα διδακτική μεταξύ 3 και 4 με 4. Ξέρω, κάτσε, μην τα βιάζεσαι, βιάζεσαι. Επειδή είπες 3 ώρες, 4, 2, να μην νομίζω κόσμο. Πάλι θα γίνονται μαθήματα που γίνονταν πριν. Βγαίνει ο δάσκαλος που ήταν ο βασικός και είχε. Η θέση του ήταν στο Λοήμερο και ήταν υπεύθυνος για τη διδασκαλία της Γενικής Παιδείας στο Λοήμερο και προσθέτει δασκάλους κάθε μέρα. Μπορεί να μπαίνουν 3 δάσκαλοι. Έτσι, πέρα των ειδικοτήτων. 3 δάσκαλοι Γενικής Παιδείας. Λοιπόν, ταυτόχρονα μειώνει τις ώρες του. Μάλλον δεν μειώνει τις ώρες από αρχής και λήξης του Λοήμερου, τις κάνει 3 ώρες στην ουσία διδακτικές. Από 4 που ήταν ή 5, αν δεν θυμάμαι πόσες ήταν. Ήτανε, ξεκινούσε 12 και 25. Ναι, 12 25 και 25, όχι, 35, παλιότερα 12 και 25. 35. Η πρώτη και η δευτέρα, αφού το κάνουμε νέο τύπου, εγώ θα μιλήσω. Για τώρα μιλάς τώρα, ναι, για τώρα. Πριν ήταν 2 η ώρα. Θα συγκρίνω το τώρα με το παλιότερο νέο τύπο. Ωραία. Το 12 και 25. Ξεκινούσε 12, ναι, και 25 35, τέλος πάντων, και ήτανε 4 διδακτικές ώρες συν 1 η ώρα του φαγητού. Του φαγητού. Τώρα είναι 1 η διδακτική ώρα του δασκάλου, 1 η ώρα του φαγητού. Και 1 η ώρα, 3 και 4 με 4 στις ειδικότητες. Τις κάνει 3 δηλαδή στην ουσία. Αυτό που είπαμε. Δηλαδή από 4. 2 διδακτικές, 1 φαγητού. Μπράβο, ναι. Και 1 φαγητού. Τις κάνει 3. Τις συρρυκνώνει. Και ταυτόχρονα τι λέει, ποιος θα είναι υπεύθυνος για αυτή τη λειτουργία αυτού του σχολείου. Θα είναι κάθε μέρα και κάποιος διαφορετικός δάσκαλος. Δηλαδή στην ουσία εμείς γι' αυτό λέμε ότι καταργεί το ολοήμερο σχολείο. Σαν θεσμός δεν καταργείται, αλλά στην ουσία παρέχεται, κατά την άποψή μας, λιγότερη μόρφωση, κατεβάζει το επίπεδο με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να το καταργεί. Έτσι, στην ουσία του το καταργεί, έτσι, όχι σε πάντως το πρακτικά. Καταργεί και την πρωινή ώρα. Το α, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, το ξεχάσαμε αυτό. Καταργεί και την πρωινή ώρα, ως τώρα υπήρχε η δυνατότητα, αν υπήρχε ένας αριθμός μαθητών που νομίζω πάνω από 5 ήτανε. Ακριβώς. Πάνω από 5 μπορούσαν να πάνε το πρωί 7 η ώρα στις 8 μέχρι οι άνθρωποι που εργάζονταν να αφήσουν τα παιδιά τους στο Λοήμερο. Αυτό καταργείται πλέον οριστικά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, με αποτέλεσμα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να έχουμε να μην μπορούν οι εργαζόμενοι να αφήσουν τα παιδιά τους σε αυτό το διάστημα. Κύριε Τσέτσι, να περάσω σε εσάς. Το αντιεπιχείρημα εδώ και επικαλούμε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας είναι ότι πλέον αυτό που εφαρμοζόταν ως ολοήμερο σχολείο στα ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος σχολεία πλέον θα εφαρμόζεται σε όλα, ουσιαστικά καταργώντας ανισότητες και αδικίες μεταξύ των μαθητών ανάλογα από το σχολείο που φοιτούσαν. Πώς απαντούν οι δάσκαλοι σε αυτό το επιχείρημα? Η αλήθεια είναι απλή και ξεκάθαρη. Ολοήμερα σχολεία υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα δημοτικά και μάλιστα και σε κάποια ολιγοθέση ακόμα και τα δύσκολα χρόνια των μνημονιακών ετών μιλάω, όπου οι περιφερειακοί διευθυντές για κάποια ολιγοθέση σχολεία υπογράφαν λειτουργία ολοήμερου δημοτικού σχολείου. Του τέστην ο κύριος Υπουργός προσπαθεί με ένα επικοινωνιακό τρίκ να πει ότι τώρα από εκεί που ήταν στα μεγάλα σχολεία, τα ΕΕΠ σχολεία, τώρα θα έχουμε ολοήμερα σε όλη την Ελλάδα. Ολοήμερο δημοτικό σχολείο υπήρχε παντού σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε μορφή σχολείου, είτε ολιγοθέσιο είτε προφορικό. Αν υπήρχαν μαθητές. Εφόσον υπήρχαν μαθητές, ναι, που τους ζητούσαν. Εφόσον υπήρχαν αιτίες και ακόμα και όταν τα τελευταία χρόνια μπήκαν κάποια προαπαιτούμενα, αυτά τελικά μείναν στα χαρτιά. Τώρα όμως, όχι μόνο δεν καταργείται εκ της πράξεως το ολοήμερο σχολείο, πώς. Όπως είπε πάρα πολύ ωραία ο Κώστας, πάβει ο θεσμός του υπεύθυνου δασκάλου του ολοήμερου. Άρα ο γονιός δεν ξέρει σε ποιον απευθυνθεί. Γιατί σήμερα θα είναι η Νίκη, αύριο θα είναι ο Κώστας,
μεθαύριο ο Σάκης και την επόμενη μέρα εγώ. Επιτρέψτε με ένα ερώτημα σε αυτό, για να μείνω στο θέμα, κύριε Τσίρτσε. Αυτό τι σημαίνει, ότι ανάλογα με την ειδικότητα που έχει ο εκπαιδευτικός που του περισσεύει, θα κάνει το μάθημα, ή υπάρχει καταρτισμένο πρόγραμμα για το λοήμερο? Γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα που ταλανίζει πολλούς γονείς. Σας εξηγώ αμέσως, γιατί πραγματικά θέλω να γίνω κατανοητός στους γονείς που μας ακούνε και θα στείλουν του χρόνου τα παιδιά τους, αν τα στείλουν και αν κρίνουν ότι υπάρχει ποιοτικό λοήμερο για να το στείλουν. Μέχρι σήμερα το λοήμερο σχολείο είχε τον δάσκαλο υπεύθυνο. Ας πούμε ότι έχουμε 15-20 παιδιά στο λοήμερο. Ο δάσκαλος έπαιρνε την πρώτη δευτέρα τάξη, τη μία ώρα από τις 4 διδακτικές, και τις άλλες τάξεις παράλληλα τις έπαιρναν τα λεγόμενα υποτμήματα ή ειδικότητες. Δηλαδή την Τρίτη και Τετάρτη τις έπαιρνε ο γυμναστής, την Πέμπτη και την Έκτη ο εκπαιδευτικός πληροφορικής. Πάμε στη δεύτερη ώρα. Ο δεύτερη ώρα έπαιρνε ο δάσκαλος την Τρίτη Τετάρτη και αντίστοιχα οι ειδικότητες στα άλλα αναζεύγη τμήματων. Ακόμα και όταν δεν υπήρχαν πολλές ειδικότητες όπως η φετινή σχολική και όπως, ναι, αυτό πήγα να πω, όπως η φετινή σχολική χρονιά και η περσινή, παρά τα αυτά υπήρχαν έστω και μία ειδικότητα η οποία πάλι χωρίζονταν σε τμήματα και υποτμήματα. Ναι, δεν θα ήταν πια Α και Β τάξη, πήγαινε Α, Β, Γ και Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη τάξη το άλλο τμήμα. Πλέον αυτό, κύριε Σκεύα, καταργείται, διότι πλέον έχουμε από τη 1 και 4 ως τις 2 φαγητό, 45 λεπτά φαγητό. Από τις 2 και 4 ως τις 3 μία διδακτική ώρα με τον δάσκαλο και όλες τις τάξεις μαζί. Καταλαβαίνετε την ποιότητα της παρεχόμενης μάθησης και διδασκαλίας. Και από τις 3 και 4 μέχρι τις 4 όλες οι τάξεις πάλι μαζί, με όποια ειδικότητα της περισσεύει μία ώρα. Αν έχει, αυτό, αν έχει ειδικότητα, την προβλέπει, αν έχει. Εφόσον. Σε ευχαριστώ, έτσι. Κώστα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι πλέον από εκεί που ήταν θεσμός το ολοήμερο σχολείο, με ορολόγιο πρόγραμμα, με εκπαιδευτικό προσωπικό, με υπεύθυνο άνθρωπο που μπορούσαν να οι γονείς, οποιοσδήποτε, η τοπική κοινωνία, κάτι ότι να απευθυνθεί, πλέον πάμε σε, ανάλογα με τα περισσέματα, να καλύψουμε μέχρι τις 4 ώρα ένα πρόγραμμα. Άρα πραγματικά το μετατρέπουμε σε παιδοφυλακτήριο, κύριε Υπουργέ. Θέλεις δεν θέλεις, ολοήμερα υπήρχανε. Και από αύριο, από το Σεπτέμβριο, υπουργεία ολοήμερα θα υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Σε ποιότητα και σε πρακτική εφαρμογή θα είναι απλά παιδοφυλακτήρια. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι γονείς, γιατί και αυτοί που θα έχουν το δικαίωμα να εγγράψουν τα παιδιά τους, κύριε Σκεύα, στο ολοήμερο, πλέον υπ' αυτές τις συνθήκες θα σκεφτούν αν αξίζει το παιδί τους να ταλαιπωρείται μέχρι τις 4. Ή αν τελικά θα σχολάσει μία και τέταρτο, που το διαφημίζουμε τόσο πολύ ωραία ως Υπουργείο, το ότι τα παιδιά δεν θα σχολάνε πλέον 2, θα σχολούν στη μία και τέταρτο και δεν θα ταλαιπωρούνται τα καημένα ως τις 2, αλλά κάποια άλλα τελικά, μάλλον αν μένουν στο λοήμερο, γιατί οι γονείς τους μπορεί να μην έχουν πού να τα αφήσουν, θα ταλαιπωρούνται, γιατί ποιοτική παρεχόμενη μάθηση, διδασκαλία, μόρφωση δεν θα υπάρχει, κύριε Σκεύα. Και μακάρι να υπήρχε, αλλά δεν θα υπάρχει. Συνοψίζοντας βάση του πορίσματος, βλέπουμε ότι μιλά για 30 διδακτικές ώρες, για προαιρετική παραμονή, όπως είπατε, στο νοήμερο μέχρι τις 4. Βέβαια, διάβασα και για τον όρο της αποχώρησης. Μπορεί, λέει ο διευθυντής, να δώσει πρόωρη αναχώρηση στους μαθητές, αν βέβαια δεν του βγαίνει το προσωπικό, το απαραίτητο προσωπικό, έχοντας εξασφαλίσει την άδεια του προϊσταμένου της πρωτοβάθμιας και έχοντας πάντα έρθει σε συνεννόηση και με τον Σύλλογο των Διδασκόντων. Εσείς μιλάτε ότι αν και εφόσον δεν υπάρχει το απαιτούμενο αριθμός εκπαιδευτικών, να μπορεί πλέον η σχολική μονάδα, μαζί με τη συγκατάθεση του Συμβούλου και της προϊστάμενης αρχής, να αναμορφώνει το πρόγραμμα. Αυτό σωστά είναι και σωστό είναι που γίνεται, αλλά ούτως ή άλλως ως κλάδος, αυτό το ζητούσαμε και από τους προηγούμενους υπουργούς κάθε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, οι προσλήψεις αναπληρωτών, ο μεγάλος όγκος γινόταν από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο. Γι' αυτό και ζητούσαμε να υπάρχει αναμόρφωση στο πρόγραμμα. Από εκεί και μετά
το θέμα που ρωτάτε, κύριε Σκέβα, είναι διαφορετικό. Δεν έχει καμία σχέση με το ολοήμερο σχολείο. Απλά, αν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευτικών, θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα να αναμορφώνεται το πρόγραμμα προς τα κάτω, με βάση τις ώρες που έχουν οι εκπαιδευτικοί που θα υπηρετούν στο σχολείο. Από εκεί και μετά όμως, εκτός από το ολοήμερο δημοτικό σχολείο, κύριε Σκέβα, θα μου επιτρέψετε 1 με 2 λεπτά να μιλήσουμε και για το νηπιαγωγείο. 1 λεπτάκι παρακαλώ, γιατί θέλω να δώσω το λόγο για κλείσιμο. Ξεκίνησα με την κυρία Δραμανίδου, θα κλείσω με την κυρία Δραμανίδου. Έχετε το λεπτό σας, κύριε Τσίρτση, παρακαλώ. Ωραία. Πέρα λοιπόν από το ολοήμερο δημοτικό σχολείο, χτυπήθηκε μέσα από τον νόμο για την έρευνα και το νηπιαγωγείο. Υπάρχει πλέον για τις αστικές περιοχές ο απαιτούμενος αριθμός, το όριο των 14 νηπίων. Τώρα λέει με η απόφασή του θα υπάρχουν και τα προνήπια. Παρά τα αυτά, αυτό γίνεται διότι ενώ ο ένας νόμος, προσέξτε τώρα η πολυνομία, λέει μία νηπιαγωγός με maximum 25 μαθητές, άρα στους 26 μαθητές έσπαγαν σε 2 τα τμήματα του νηπιαγωγείου, πλέον με το 14 αυτό σημαίνει ότι μία νηπιαγωγός πάει ως 27 νήπια το τμήμα. Για να διατηρηθεί το τμήμα. Γιατί θα σπάσει ένα τμήμα στα 28. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έστω και με αυτές τις μικρές προσαυξήσεις, καταρχήν είναι αντιεκπαιδευτικό, το φωνάζουμε χρόνια, μία νηπιαγωγός με 25 μαθητές, όπως και ένας δάσκαλος με 25 μαθητές, αλλά ιδίως για τα νήπια θα πρέπει αυτός ο αριθμός να πέσει στο 15. Για φανταστείτε τώρα ότι ανεβαίνει στο 27 και από το 28 και μετά θα μιλάμε, άρα αυτό σημαίνει περιορισμός των τμήματων των νηπιαγωγείων. Το ίδιο ισχύει και για τα ολοήμερα τμήματα νηπιαγωγείων. Θα υπάρχουν συγχωνεύσεις, με αποτέλεσμα, επειδή μιλάμε για νήπια και προνήπια, οι γονείς που θα είναι σε πιο μακρινή απόσταση το νηπιαγωγείο που τελικά θα δεχτεί το παιδί τους, δεν θα το πηγαίνουν. Σιγά σιγά θα γίνουν νέες συγχωνεύσεις, καταργίες τμήματων, και με τα νηπιαγωγεία λοιπόν και με τα δημοτικά οι αλλαγές αυτές σημαίνουν, όχι μόνο δεν σημαίνουν διορισμούς μόνιμους, όχι μόνο δεν σημαίνουν νέες διορισμούς αναπληρωτών, αντιθέτως σημαίνουν και περίσσεμα στους ήδη μόνιμους εκπαιδευτικούς, που σημαίνει ότι θα μετακινούνται με μία εντολή περιφερειακού διευθυντή εντός της περιφέρειας, να το καταλάβουν καλά αυτό οι συνάδελφοι, και εάν και η περιφέρεια καλύπτεται, πλέον μέσω Υπουργείου θα δίνονται δυνατότητα στον συνάδελφο εκπαιδευτικό να του λένε, κοίταξε να δεις, υπάρχουν κάποια κενά στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, διάλεξε και πάρε. Μα εγώ, αυτή είναι η κατάσταση. Περισσεύεις. Περισσεύουμε πού όμως, σε ένα σχολείο που υποβαθμίζεται ραγδαία, αναμορφώνουμε το πρόγραμμά του, κλείνουμε τμήματα νηπιαγωγείων, κλείνουμε δημοτικά. Κάτι ακούγεται, εύχομαι να είναι ένα ψέμα απλά, ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει η κύκλος που θα καταργήσει και όλα τα ολιγοθέσια πλην ελαχίστων περιπτώσεων που θα κρίνουν οι περιφερειακοί διευθυντές. Εύχομαι να είναι ένα ψέμα αυτό που ακούμε, που μαθαίνουμε. Άρα καταλαβαίνετε γιατί ραγδαίες εξελίξεις μιλάμε. Σε συνδυασμό που τα τμήματα ένταξης κλείνουν, την παράλληλη διδασκαλία υποβαθμίζεται για τα παιδιά της ειδικής αγωγής, σε συνδυασμό με την ενισχυτική διδασκαλία και τα τμήματα υποδοχής που τα τελευταία χρόνια βάλλονταν κάθε τόσο και πλέον καταργούνται και επίσημα, άρα καταλαβαίνετε ότι πλέον μιλάμε για τον κλασικό τύπο σχολείου, όπως όταν πήγαινα εγώ, ένας δάσκαλος με 30 μαθητές για όλα τα μαθήματα και... Κύριε Τσίρτση, μία τελεία παρακαλώ. Κυρία Δραμανίδου, να κλείσω με εσάς. Ξεκίνησα με εσάς και θέλω να κλείσω με εσάς. Ακούσαμε εκτενέστερα, πολύ εκτενέστερα στο τελευταίο μέρος, την κατάσταση στα φυσικά, στα δημοτικά, και μία τελευταία αναφορά τον κύριο Τσίρτση. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίρτση, για τα νηπιαγωγεία. Εσείς ουσιαστικά βρίσκεστε στην επόμενη φάση. Υποδέχεστε τους μαθητές μετά στα γυμνάσια και στα λύκεια. Κάνοντας μία αποτίμηση όλων όσων ακούστηκαν εδώ σήμερα, μία δική σας πρόβλεψη για το γυμνάσιο και το λύκειο, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της επόμενης χρονιάς και την προοπτική της για τα επόμενα χρόνια. Γιατί και ο σχεδιασμός είναι για αλλαγές μέχρι και το 2022, τουλάχιστον από το πόρισμα των εργασιών της Επιτροπής, όπως προέκυψε. Την δική σας πρόβλεψη, κυρία Δραμανίδου, και να κλείσουμε με αυτό. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα προβλέψεων. Ήδη όπως περιγράφονται από την προηγούμενη βαθμίδα, κάτι ανάλογο θα ισχύσει και στην επόμενη βαθμίδα, την δευτεροβάθμια. Πολλά ακούγονται. Δεν ξέρουμε ακόμη πού θα κάτσει η μπήλια
ανάμεσα στους παίκτες που παίζουν. Εμείς πάντως δεν είμαστε παίκτες εκπαιδευτικοί, είμαστε από την άκρη. Και βλέπετε ότι σε κάθε αλλαγή είμαστε μπροστά. Νομίζω ότι για τη δευτεροβάθμια κυρίαρχο είναι το ζήτημα της τεχνικής εκπαίδευσης και της μαθητείας, που έχει ξεσηκώσει και αντιδράσεις πολλές. Επί του παρόντος, από όσο ξέρω, θα γίνει πιλωτικά σε κάποια σχολεία. Η μαθητεία είναι κάτι, δεν είναι πρακτική άσκηση. Η μαθητεία δένει το μαθητή με τον εργοδότη και εξειδικεύεται σε κάτι που έχει ημερομηνία λήξης με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και βέβαια, ουσιαστικά θα μιλάμε για τζάμπα εργασίας αυτό το πράγμα. Συνδέεται ακριβώς με αυτό που είχα πει στην αρχή. Κοιτάξτε, τα λέμε και τα ξαναλέμε, οι εκπαιδευτικοί ξέρουμε τι χρειάζεται, πώς είναι η κατάσταση, αλλά εδώ χρειάζεται και ένας μεγάλος, να εξελιχθεί ένας μεγάλος αγώνας, όχι από τους εκπαιδευτικούς μόνο, από όσους εμπλέκονται. Είναι ζήτημα του λαού πια τι εκπαίδευση θα έχουν τα παιδιά. Και εμείς προτείνουμε το ενιαίο 12χρονο δημόσιο και δωρεάν σχολείο. Ενιαίο, όχι με ό,τι μου περισσεύει να το κάνω ενιαίο ή καταργώντας να το κάνω ενιαίο. Δεν είναι ενιαίο αυτό. Θέλουμε δίχρονη προσχολική αγωγή σοβαρή, αφού έγινε υποχρεωτική, σοβαρή, κρίσιμη αυτή η διετία για ένα νήπιο. Υποχρεωτική δεν έγινε δίχρονη. Μόνο ναι, για την ηλικία. Ηλικία. Ναι, το είπανε. Ναι. Ζητούμενο ναι. είναι. Ζητούμενο είναι. Ναι, 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 ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Όπως και το ενιαίο σχολείο. Να μην χωρίζει δημοτικό γυμνάσιο λύκειο. Να τελειώνει το παιδί στα 18 του. Να παίρνει γενική μόρφωση από όλες τις επιστήμες. Σε ένα σχολείο που θα έχει διευρυμένη λειτουργία, που θα μπορεί να τρώει μέσα, που θα μπορεί να έχει και μαθήματα άλλα, καλλιτεχνικά, μουσικές. Εννοείται πληροφορική κλπ. Όλα αυτά. Αλλά στα 18 του θα έχει αυτό που είπε. Θα είναι ένας άνθρωπος με σοβαρή υποδομή σε όλες τις επιστήμες. Θα είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα για να μπορεί να διαλέξει μετά αν θα πάει στο πανεπιστήμιο ή αν θα πάει σε μια τεχνική σχολή. Αυτό το πράγμα εμείς θεωρούμε ότι είναι η απάντηση. Και δεν είναι μακρινό. Τα βλέπουμε τα διέξοδα ποια είναι. Και δεν μπορούμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορούμε κάθε φορά να κυνηγάμε την κάθε κυβέρνηση και τον κάθε υπουργό από πίσω τι αλλαγές θα κάνει. Το ίδιο ούτε μπορούμε να το κάνουμε και στο γενικότερο πεδίο. Είπε πριν, άλλαξε τον τρόπο πρόσληψης των αναπληρωτών, γίνανε οι αγώνες, το πήρε πίσω, μέσα στην επόμενη εβδομάδα έφερε τούμπα με τις μειώσεις του ωραρίου. Θέλω να πω ότι οι κυβερνήσεις έχουν τον τρόπο να τα φέρουν τα πράγματα όπως τους βολεύει το και με βάση και το στόχο. Το θέμα είναι τι κάνουν οι εργαζόμενοι στον χώρο της εκπαίδευσης, οι γονείς, όλοι οι εμπλεκόμενοι, για να ανατραπεί αυτό το πράγμα. Το δικό μου συμπέρασμα πάντως από τον διάλογο σήμερα, κύριε Δερμανίδη, είναι ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί αλλά και αυτοί που εκπροσωπούν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και μάχονται. Δική μου ελπίδα τουλάχιστον, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι η κουβέντα για την παιδεία θα ξαναέχουμε σύντομα στο μέλλον, να έχουμε καλύτερα δεδομένα μέχρι τότε. Και να φανταστείτε, κύριε Σκεύα, ότι όλα αυτά που συζητήσαμε, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια, γίνονται και σε δομές με νηπιαγωγεία που δεν χωράνε ούτε 15 νήπια και να έχουν μέσα 25. Σε πολυκατοικίες, σε ισόγεια κτλ. Χωρίς αυλές ή σε δημοτικά σχολεία που οι αποθήκες γίνανε τάξεις ή μπήκανε τόλ. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Τσίρτσι, κύριε και κύριε Αδραμανίδου, με την ευχή που απίθυνα πριν, θα κλείσω. Αμήν. Να ελπίζω στην επόμενη μας συζήτηση να έχουμε καλύτερες συνθήκες. Σας ευχαριστώ θερμότατα που ήσασταν εδώ όλους σήμερα. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε εσάς που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Μέχρι το επόμενο μας ραντεβού, μέχρι το επόμενο πολιτικό βαρόμετρο την ερχόμενη Τρίτη, να είστε όλοι καλά.